Ο Δικηγορικός Σύλλογος και η Εκδόσεις Ευρασία καλωσορίζουν τους 124 περίπου που είστε παρόντες για δύο. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε με την παρουσία σας στην απόψινή εκδήλωση που αφορά την παρουσίαση ενός βιβλίου, ενός συγγραφέα που έχει χαρακτηριστεί το νέο τρομερό μωρό της ελληνικής πολιτικής συνταγματικής ιστορίας, ο οποίος είναι ο κύριος Αλέξανδρος Κεσόπουλος, δύο θέσεις στα αριστερά μου, δεξιά όπως βλέπετε. Έχουμε την τιμή να έχουμε απόψη μαζί μας και την Φωτεινή Βάκη, καθηγήτρια φιλοσοφίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου και πολιτικό βουλευτή, κοινοβουλευτική εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε επίσης την τιμή να έχουμε κοντά μας τον ιστορικό Κώστα Ρούσινο, πολύ γνωστό στην τοπική κοινωνία, περισσότερο για την επαγγελματική του δραστηριότητα και λιγότερο για τα πόσα διαβάσματα έχει κάνει στη ζωή του. Και θα καλώσω σε αυτό το σημείο τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, τον Γιώργο Καλούδη, να χαιρετήσει την εκδήλωση, να τοποθετηθεί για το βιβλίο του Κεσόπουλου, το οποίο διαβάζει εδώ και 24 ώρες ανελειπώ, και να δώσει το έναυσμα για την εκδήλωση. Κυρίες και κύριοι, κύριες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να συγχαρώ από καρδιάς τον ταμεία του συλλόγου μας, εκλεκτό συνάδελφο κύριο Σπυρομάντο, για την επιλογή του να γίνει η παρουσίαση του εξαιρετικού αυτού βιβλίου, όπως θα διαπιστώσετε και θα ακούσετε στην πορεία, σε αυτό το χώρο που ξεκίνησε να είναι μια κυψέλη πνευματική και πολιτιστική. Πολύ περισσότερο που αυτός εδώ ο Δικηγορικός Σύλλογος έχει αναδείξει πολλά ταλέντα της πένας. Από να αναφερθώ μόνο στο πιο τελευταίο που τιμήσαμε στις 7 Αυγούστου, ένα πραγματικό ταλέντο που έφυγε πρόωρα δικηγόρο με τον τιμητικό τόμο τον Δημήτρη Καρύδη, ενός εξαιρετικού ήθους δικηγόρου και πολύ γραφότατο. Θέλω να ευχηθώ στον κύριο Βλούγκο, επειδή κατέχει την τέχνη της πένας και όπως λέμε λαϊκά, κάποια πράγματα είναι τόχης και να σου βγαίνει. Και επειδή το κατέχει, θέλω να το ευχηθώ να συνεχίσει και τη συγγραφική πορεία πέρα από το Facebook. Το βιβλίο του ελπίζω καθηγητή στο μέλλον, κ. Κεσόπουλου, είναι ένα βιβλίο το οποίο διαπραγματεύεται και συγκρίνει πολιτεύματα με αρχή την κατάρρευση της δημοκρατίας της Βαϊμάρης στη Γερμανία. Συσχετίζεται βέβαια και δεν μπορεί να μην συσχετιστεί με τη σημερινή συγκυρία και με την άνοδο του φασισμού στην Ελλάδα, δηλαδή της Χρυσής Αυγής, αναγκαστικά, το επιβάλλει πολιτική συγκυρία. Όμως το βιβλίο αυτό θα το χρησιμοποιώ σε πολλές ομιλίες μου, διότι επιβεβαιώνει την άποψη που έχει διατυπώσει και σε αυτή την αίθουσα, ότι οι σπουδαιότερες σπουδές, όχι απόλυτες και στην κοινωνική ωφελημότητα, είναι οι νομικές σπουδές. Γράφει ο συγγραφέας στην αρχή ότι ξεκίνησε ως έρευνα συγκριτικής συνταγματικής ιστορίας, η οποία έχει ως αντικείμενο την πτώση του κοινοβουλευτισμού στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια την περίοδο του Μεσοπολέμου κλπ. Μετά όμως ο ίδιος ο συγγραφέας γράφει, συνάδελφος, ότι αναγκαστικά μπήκε στο πολιτικό περίγραμμα, στα αίτια, στις επιπτώσεις. Και έτσι είναι. Και εδώ είναι οι υπερέχουσες νομικές σπουδές που πρέπει να μας κάνουν περήφανος, διότι αναπτύσσει τη συγκριτική σκέψη, η σπουδή των νομικών. Εγώ θα ονόμαζα τη σημερινή ημερίδα, αν μου επιτρέπετε εδώ πέρα, η δύναμη του βιβλίου. Και θα σας πω γιατί. Πριν από 15 μέρες περίπου, πριν μου το ανακοινώσει ακόμα ο κύριος Γκόντος, είδα στο διαδίκτυο ένα νέο σε εισαγωγικά άραγμα μεγάλο, γύρω στα 4 μέτρα, στην πόλη του Βερολίνου, από το Δήμο του Βερολίνου. Ένα πρωτότυπο. Άραγμα μνημείο. Ξέρετε ποιο ήταν. Είναι ένα άραγμα καινούριο, το οποίο είναι βιβλία. Εν είδη βιβλίο. 4 μέτρα ψηλό. Γκέτε, Σίλερ κλπ. Και το ανοικοδόμησε η πόλη του Βερολίνου για να θυμίζει στους πολίτες με το πιο έντονο αλλά και τραγικό τρόπο την άνοδο
και την πτώση του φασισμού στη Γερμανία. Ένα από τα πρώτα μελήματά του εισαγωγικά ήταν το κάψιμο των βιβλίων. Άρα τη σκέψη, άρα τη ελευθερία έκρανση, άρα τη δημοκρατία. Όλα τα βάρβαρα σκοταδιστικά φασιστικά του εξαφιστώντα από εκεί ξύλινα. Από την ελευθερία. Και πράγματι, ένα βιβλίο δεν συγκρίνεται αν είχε αποτυπωθεί ή γραπτά στον ηλεκτρονικό λειτουργό και στο διαδίκτυο. Το βιβλίο το παίρνει παντού, το ανοίγει, το τσεφτίζει, το ξανασυγκλέβεσαι. Για σκεφτείτε, θα μπορούσαμε να κάνουμε παρουσίαση βιβλίου και να βρεθούμε όλοι μαζί εδώ. Να κοιτάξει ο ένας τον άλλο στα μάτια, να ανταλλάξουμε σκέψεις και απόψεις. Ή δεν μπορούμε να γίνουμε και τέλος εξαρτήματα των μηχανών. Και αυτά τα επιχειρήματα χρησιμοποίησα και στο Διοικητικό Συμβούλιο για να πείσω για την αναγκαιότητα επανέκβασης της Ιόνιας Επιτροπής Δικαίου. Το βιβλίο είναι πανίσχυρο. Και κυρίως μεταδοτέας σκέψης, ιδεών, απόψεων και ακόμα πιο σημαντικό να μας φέρει πιο κοντά και να συζητήσουμε κάτι που λείπει για τη σημερινή ζωή. Και κλείνοντας, θα ήθελα να πω το εξής. Ίσως αν υπάρξει χρόνος να κάνω μια μικρή παρέμβαση και στο τέλος. Η άνοδος του φασισμού στηρίζεται πάντα σε τέσσερα αίτια. Τρία ή τέσσερα. Το πρώτο είναι οικονομικά. Η φτωχοποίηση του λαού. Η φτώχεια. Το δεύτερο αίτιο είναι πολιτικό. Είναι η ανεπάρκεια των κομμάτων και του πολιτικού συστήματος. Όπως σωστά και επιγραμματικά ο κ. Κεσόπουλος υπογραμμίζει, ο μεταξά στην Ελλάδα σε αυτή τη φοβερή και τρομακτική, δραματική δεκαετία του 30 σε όλο τον κόσμο και ειδικά στην Ευρώπη, πήρε ψήφο εμπιστοσύνη, μια μικρή δυναμική. Το ίδιο και ο Χίτλερ. Και κάνει αυτή τη σύγκριση που σου είπα, την αναπτύσσει και την οξύνει η σπουδή των νομικών. Πήρε κοινοβουλευτική ψήφο. Δεν ήταν τυχαίο. Τρίτο αίτιο είναι ψυχολογικό. Οι Γερμανοί ήταν ταπεινωμένοι και φτωχοί μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Και το τέταρτο αίτιο που είναι απόλυτη συγκυρία εδώ. Και κλείνω με αυτό. Είναι το κλέψιμο που γίνεται στο δημόσιο χώρο. Και το διαφθαρμένο πολιτικό σύστημα. Ο κόσμος δεν ανέχεται τα 300 δισεκατομμύρια ευρώ κλοπής του πολιτικού συστήματος να βρίσκονται αποδεδειγμένα από τη λίστα λαγκά στην Ελβετία. Υπάρχουν αίτια. Πρέπει να καταγραφούν τα αίτια, να αναλυθούν τα αίτια και μετά η Χρυσή Αυγή και η ακροδεξιά αποδυναμώνεται πλήρως και θα περιοριστεί στο 0,3%. Αλλά αφού λυθούν πολιτικά τα αίτια, τα γεννησιουργά αυτής της τραγικής κατάστασης. Με βάση τις σκέψεις αυτές, θέλω να σας πω ότι είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο. Εμβαθύνει, κρίνει, συγκρίνει και μας οξύνει τη σκέψη και μας δίνει ένα σημαντικό πλούτο γνώσεων που μας χρειάζεται. Και γι' αυτό ανεπιφύλακτα σας το προτείνω να το αγοράσετε και να στολίσει την υπηρεσία. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου και χαρά μου να παρουσιάζω ένα εξαιρετικό βιβλίο. Το βιβλίο του Αλέξανδρου Κεσόπουλου είναι σημαντικό, εξαιρετικά σημαντικό για μια σειρά λόγων. Επιτρέψτε μου να παρρυθμίσω τρεις εξ αυτών. Ο πρώτος είναι ότι διαβγάζει όψεις τόσο της συνταγματικής θεωρίας, οι διαμάχες εντός του πεδίου της οποίας επιτέλεσαν καθοριστικό ρόλο στην έκβαση των γεγονότων, όσο και της ιστορίας καθ' αυτής της Γερμανίας, που επέπρωτο να οδηγήσει στο θάνατο της δημοκρατίας και στην κτηνοδία του ναζισμού. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η μελέτη καταδεικνύει περίτρανα τις αναλογίες και την τραγική επικαιρότητα της γένεσης, της παρακμής και του τραγικού τέλους της δημοκρατίας της Βαϊμάρης, εγείροντας ερωτήματα και διδάσκοντας για τη συνταγματική και θεσμική θωράκιση του δημοκρατικού πολιτεύματος και τους κινδύνους ανατροπής του, που ελοχεύουν τόσο στο πεδίο της θεωρίας,
όσο και των θεσμών, αλλά και της οικονομίας. Μελετώντας το βιβλίο του Αλέξανδρου, ο Έλληνας αναγνώστης είναι δύσκολο να μην παραλληλήσει την περίοδο της μεγάλης οικονομικής κρίσης της Μεσοπολεμικής Γερμανίας με την περίοδο των μνημονίων που επιβλήθηκαν στη χώρα μας και τις παράπλευρες πλην οδυνηρές απώλειες που επέφεραν. Εξαήλωση του ρόλου του κοινοβουλίου, κρίση των θεσμών, απαξίωση του πολιτικού συστήματος και μια επικίνδυνη άνοδο των ιδεολογικών επιγόνων των ναζιστών. Η χρεοκοπία στην οικονομία, που επέβαλε τα δημοσιονομικά προγράμματα προσαρμογής, ήτι τη δυσβάστακτη λιτότητα, φαίνεται να συνεπάγεται σχεδόν πάντοτε μια άλλη χρεοκοπία. Τη χρεοκοπία του πολιτικού συστήματος, αλλά και μια άλλη λιτότητα. Τη λιτότητα στη δημοκρατία. Διότι, προγράμματα που συρρυκνώνουν εισοδήματα και δημόσιες δαπάνες, αυξάνουν αλματοδός την ανεργία, στερούν ιερά και απαράγραπτα δικαιώματα του πολίτη, όπως την εργασία, τη στέγη, την ασφάλιση, του τέστην την αξιοπρέπεια που εγγυάται ένα υλικό μίνιμουμ διαβίωσης, δεν δύναται να διασφαλίσουν τη συνένεση ή να εδράζονται σε κάποιο κοινωνικό συμβόλαιο. Επιβάλλονται με κόστος κάποιες φορές θεσμικές εκτροπές, μικρά κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα, καταδικάζοντας την ομοθετική εξουσία του πολιτεύματος σε ρόλο παρατηρητή, διορίζοντας ακόμη πρωθυπουργούς. Ο τρίτος λόγος για τον οποίο αξίζει να διαβάσουμε αυτό το βιβλίο. Εν όψει της συνταγματικής αναθεώρησης που ανήκειται στη χώρα μας. Το βιβλίο αποκτά εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι αποδεικνύει αφενός μεν ότι οι συγκρούσεις που εκτιλήσονται στο πεδίο της θεωρίας ενδέχεται να είναι εξίσου βίαιες με αυτές που διεξάγονται στα πεδία των μαχών, αφετέρου οι ιδέες περί συντάγματος και οι φορείς τους γίναν τότε κινητήριος δύναμη και καταλύτης των δραματικών εξελίξεων. Διότι δεν νοείται μόνο πολιτική μέσα στις έννοιες, όπως ισχυριζόταν και ο αείμνηστος Κοσμάς Ψυχοπαίδης, ή οι αξιακές δεσμεύσεις και μια κανονιστική μαγιά της θεωρίας, αλλά και το αντίστροφο. Διείσδυση και εφαρμογή ενιών και ερμηνευτικών σχημάτων στο χαρακτήρα του συντάγματος και στη φυσιογνωμία του πολιτεύματος, με δραματικές, όσον αφορά την περίπτωση της Βαϊμάρης, συνέπειες. Αξίζει να δοθεί σήμερα, εν όψη της δικής μας αναθεώρησης που σκοπεί στην ευάθυνση και θωράκιση μιας δημοκρατίας κακεκτικής και τραυματισμένης από τα μνημόνια, έμφαση στη διαμάχη εκείνης της εποχής μεταξύ Κάρλ Σμιτ και Κέλσεν. Μπαίνω τώρα στα μεθοδολογικά του βιβλίου. Η περιοδολόγηση που εισηγείται ο συγγραφέας διακρίνει τη συνταγματική ιστορία της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης σε τέσσερις περιόδους. Η πρώτη από το 1919 ως τις αρχές του 1930, που χαρακτηρίζεται από μια ομαλή λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών. Η δεύτερη, έως το Μάιο του 1932, διακρίνεται από την αλλίωση θεμελιωδών συνταγματικών αρχών. Η τρίτη, έως τον Ιανουάριο του 1933, σηματοδοτείται από την παράλυση του συντάγματος και η τέταρτη που εκτείνεται έως την ψήφιση του εξουσιοδοτικού νόμου πραγματώνει την ομότυπη μετάβαση στο ολοκληρωτικό κράτος. Το καθοδηγητικό μύτο της μελέτης συνιστά ένα θεμελιώδες ερώτημα. Ποια τα αίτια που οδήγησαν στην αλλίωση και εν τέλει στην κατάλυση του συντάγματος της Βαϊμάρης? Η δυσκολία της απάντησης έχει να κάνει με τον τύπο θανάτου της δημοκρατίας της Βαϊμάρης. Δεν πρόκειται για δικτατορία που επιβλήθηκε από ένα θεσμικό ή παραθεσμικό παράγοντα με τη δύναμη των όπλων. Δεν είναι όμως ούτε ο θάνατος των θεσμών, κατά τον οποίο σε περίπτωση αδυναμίας επιβολής δια της βίας, ένα ολοκληρωτικό καθεστώς εγκαθιδρύεται διαμέσου της ευχέρειας που του παρέχει η Βουλή ο αρχηγός του κράτους. Μολονότι θεσμικοί δούροι υπήρξαν, όπως θα δούμε, ο τύπος θανάτου της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης είναι σύμφωνα με τον εύστοχο όρο του συγγραφέα η αυτοκτονία του Δήμου, ήδη η απόφαση του κυρίαρχου λαού να δώσει την πλειοψηφία των εδράνων της Βουλής, του οίκου της Δημοκρατίας, σε έναν ορκισμένο εχθρό της. Δεν τη θανατώνει ένας εχθρός που την επιβουλεύεται, αλλά η ίδια η δημοκρατία αποφασίζει να δώσει τέλος στη ζωή της.
πότε όμως, αν το διατυπώσουμε απλούστερα το ερώτημα, πότε γίνεται η δημοκρατία αυτόχειρας. Ας κάνουμε τώρα μία αναδρομή, όπου επιχειρείται στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου, στην ιστορία. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να σταθούμε και λίγο σε αυτό το περίφημο σύνταγμα της Βαϊμάρης. Το σύνταγμα λοιπόν της Βαϊμάρης, που ο Αλέξανδρος Βόλος χαρακτήριζε νομικής διατυπώσεως υπέροχων αρχιτεκτονικών οικοδόμημα, μέσα στον οποίο ψάλεται ο αιώνιος ένος προς την γερμανική επιστήμη, αυτό το σύνταγμα υπαγορεύτηκε κατ' ουσίαν από την ανάγκη μετάβασης από τη συνταγματική μοναρχία σε μια αστική δημοκρατία μιας Γερμανίας που εξήλθε του Μεγάλου Πολέμου με πολλές εκατόμπες νεκρών, ιτημένη, ταπεινωμένη και με το λαό της στους δρόμους να διαδηλώνει για ειρήνη και ψωμί. Είναι γέννημα όμως και της εν τέλει κατήσχυσης της μετριοπαθούς σοσιαλδημοκρατίας που εφορείται από την αντίληψη περί εμβάθυνσης της δημοκρατίας σταδιακά έναντι της εφόρμησης στο σοσιαλιστικό παράδεισο της κοινωνικής απελευθέρωσης του προλεταριάτου, που επαγγελόταν το ανεξάρτητο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Είναι γνωστή η διάσπαση του S5D μεταξύ του πλειοψηφικού κόμματος και του ανεξάρτητου σοσιαλδημοκρατικού κόμματος, που ήταν ουσιαστικά η αριστερή του έτσι πτέρυγα και αντιπολίτευση μετά. Η μείωση τώρα του ορίου ηλικίας για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τα 25 στα 20 έτη. Η απονομή του δικαιώματος του εκλέγην στις γυναίκες. Και η απλή αναλογική ήταν συνταγματικές τομές δημοκρατίας. Το πνεύμα από το οποίο εφορείται ο συντακτικός νομοθέτης προσήκει στα φιλελεύθερα δημοκρατικά πολιτεύματα και συνίσταται στη διάκριση των λειτουργιών του Προέδρου της κυβέρνησης και της Βουλής, στη δημιουργία εν ολίγης ενός συστήματος αντίβαρων που θα διασφάλιζε τον αμοιβαίο έλεγχο και την ισορροπημένη λειτουργία του πολιτεύματος, αποκλείοντας την υπερβολική ενίσχυση κάποιων θεσμών έναντι των υπολείπων. Ακόμη και η εκλογή του Προέδρου του Ράιχ από το γερμανικό λαό με καθολική ψηφοφορία αποσκοπούσε στην ενδυνάμωση του ρόλου του ως θεσμικού αντίβαρου απέναντι στη Βουλή. Τη συνταγματική θεμελίωση της κοινοβουλευτικής αρχής αποδεικνύει η δυνατότητα της Βουλής να ελέγχει τις αποφάσεις του Προέδρου του ΡΑΗ, του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά και να ανατρέπει την κυβέρνηση και να δρομολογεί το σχηματισμό νέας. Παρόλα αυτά, η υπέρμετρη ισχύς που αποδίδει ο συντακτικός νομοθέτης στον Πρόεδρο του ΡΑΗ, προκειμένου να λειτουργήσει ως θεσμικό αντίβαρο και μέσω διασφάλισης της ευταξίας και της ομαλότητας μιας χώρας που κλονίστηκε όντως από εσωτερικές συγκρούσεις και παρατεταμένη αστάθεια, εξετράπη στο αντίθετο. Το άρθρο 48, για το οποίο έχουν γραφτεί τόσα πολλά, έγινε ο δούριος ύπος άλωσης της δημοκρατίας και η νομική βάση των δικτατορικών εξουσιών του Προέδρου σε περίοδους κρίσης. Μπαίνω τώρα λίγο στο άρθρο 48 και στις ερμηνευτικές κρίσεις και καταχρήση του ή την ιδιότυπη ετερογωνία των σκοπών, να το πω έτσι, που το διέπει. Τι λέει το εν λόγω άρθρο. Σύμφωνα με τον λόγο άρθρο, ο αρχηγός του κράτους οφείλει να ασκήσει τις δικτατορικές του αρμοδιότητες όχι για να αλλάξει το πολίτευμα, αλλά για να αποκατασταθούν τα ένωμα αγαθά της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Αυτή τη στιγμή επιστρέφει η κανονικότητα, πάβει αυτή η ιδιότυπη κατάσταση εξαίρεσης ή το δίκαιο της ανάγκης. Με άλλα λόγια, η άσκηση των υπερεξουσιών σκοπεί αποκλειστικά στην αποκατάσταση της κοινωνικής ειρήνης και μόνο εντός του πλαισίου που ορίζει το Σύνταγμα της Βαϊμάρης. Υπό αυτή την έννοια, θα έλεγε κανείς ότι το άρθρο 48 θα μπορούσε να εκλειθεί ως ένα αρνητικό μέσο, ένα κακό μέσο που επιστρατεύεται για ένα καλό σκοπό. Γι' αυτό αναφέρθηκα στην ετερογωνία των σκοπών. Οι επιπτώσεις του κράχ του 1929, σε μια ήδη εξουθενωμένη από το Μεγάλο Πόλεμο και χρεοκοπημένη από ένα δυσβάσταχτο χρέος που της επευλήθη η Γερμανία, ήταν τραγικές. Η αδυναμία της Αμερικής να δανειοδοτεί το γερμανικό κράτος, ούτως ώστε αυτό να αντιμετωπίσει το δημοσιονομικό του έλλειμμα. Η εκτόξευση της ανεργίας και η συνακόλουθη μη δυνατότητα καταβολής των επινομάτων ανεργίας, η μείωση των φορολογικών εσόδων
δεν δημιουργούν μόνο πολιτική αστάθεια, συρρυκνώνοντας τον χρόνο έθραυστων κυβερνητικών συνασπισμών και εισάγοντας τη χώρα σε αλλεπάλληλες εκλογές, αλλά επιφέρουν μια σοβαρή θεσμική κρίση. Σήμα κατά τεθέν της οποίας είναι η ενισχυμένη αυτονομία της εκτελεστικής εξουσίας έναντι του Κοινοβουλίου. Μονόδρομος κύρωσης των νομοσχεδίων της δημοσιονομικής εξυγίανσης της χώρας, ήτι επιβολής επώδυνης λιτότητας, που θα επέφερε και τη διάρρηξη του κοινωνικού ιστού, ήταν η έκδοση έκτακτων διαταγμάτων που κατ' ουσίαν ακύρωνε το ρόλο της Βουλής και αλλίωνε θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος. Το νομότυπο πρόσχημα της κατ' ουσίαν νόθευσης της ισορροπημένης λειτουργίας των τριών πολιτιακών θεσμών δεν ήταν άλλο από την παρερμηνία, την ερμηνεία κατά των δοκούν του άρθρου 48, το οποίο, ωστόσο, έδινε τη δυνατότητα στη Βουλή να ελέγχει ακόμη και τον τρόπο άσκησης των δικτατορικών εξουσιών του Προέδρου του Ράιχ στην κατάσταση εξαίρεσης. Το Σύνταγμα της Βαϊμάρης είχε ήδη παραβιαστεί για τις de facto αφαίρεσεις από τη Βουλή, της θεσμικής της δυνατότητας να ελέγχει τις εξουσίες του Προέδρου, αυτή τη στιγμή ενεργοποιείται το άρθρο 48. Η θεσμική κρίση, ο βιασμός του Συντάγματος, η απίσχνανση του Κοινοβουλίου από τον θεσμικό του ρόλο, αποτυπώθηκαν στα αποτελέσματα των εκλογών που ακολούθησαν. Η κοινωνία τιμώρησε τα επίσημα κόμματα, ιδιαίτερα το σοσιαλδημοκρατικό, θεωρώντας τα υπεύθυνα όχι μόνο για την οικονομική κρίση, αλλά και για το θεσμικό αδιέξοδο. Στην απαξίωση των κομμάτων οδήγησε η θεσμική εκτροπή που έφτασε μέχρι την όθευση του Συντάγματος ως παρεπόμενη της απόπειρας επιβολής των μνημονίων εκείνης της εποχής. Η λαϊκή ετοιμιγορία εξαέρωσε κυριολεξία το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, στο οποίο βεβαίως δεν μπόρεσε να συγχωρήσει τη συνέργειά του στην κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους, στην εκτροπή από τη συνταγματική νομιμότητα, αλλά κυρίως και πρωτίστως στον εγκλωβισμό του σε έναν αφόρητο ενδοτισμό, προκειμένου να μην απειληθεί η κυβερνητική συνοχή. Η πολιτική δεξαμενή στην οποία εξέβαλε ο μεγάλος θυμός και η κοινωνική απόγνωση για τη διαρκώς επιδεινούμενη λιτότητα, με τις περικοπές σε μισθούς και συντάξεις ακόμη και αναπήρων, με 5,5 εκατομμύρια ανέργους και χιλιάδες αστέγους, απέλπιδες, πλάνητες που περιφέρονταν στους δρόμους με ένα κομμάτι χαρτί που έγραφε «Αναζητώ εργασία με οποιαδήποτε αμοιβή» και νίκιαζαν για κάποιες ώρες κατάλημα για να κοιμηθούν, αυτή η δεξαμενή ήταν το Εθνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Η φτώχεια και η απόγνωση, το τροθέν πατριωτικό φρόνημα που αν στην περίπτωση της Γερμανίας οφειλόταν στην ταπεινωτική της ήττα στο Μεγάλο Πόλεμο, στην περίπτωση της δικής μας, της Ελλάδας, συναρτάτο με την έξωθεν επιβολή μνημονίων, την έλευση της Τρόικας, που κατήργησε της πράγμαση την κοινοβουλευτική αρχή, όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν τις ιδανικές θερμοκρασίες επώασης του αυγού του φιδιού. Αξίζει όμως να υπογραμμιστεί και ο ρόλος της θεωρίας περί συντάγματος στη Μεσοπολεμική Γερμανία, που πυροδότησε και επέσπευσε κρίσιμες πολιτικές αποφάσεις που συνέβαλαν στη θεσμική διάλυση. Όλα αυτά τα στοιχεία περί οικονομίας, αναλυτικά τα διατάγματα, υπάρχουν στο βιβλίο. Το βιβλίο τελικά φωτίζει πάρα πολλές όψεις και εκφάνσεις εκείνης της ταραγμένης περίοδου, την οικονομία, τη ροή των γεγονότων, τα προεδρικά διατάγματα, τα αλλεπάλληλα κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα που έλαβαν χώρα και ούτω καθεξής. Υπάρχει όμως και ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, το κεφάλαιο 7, όπου θα μπορούσε να τυπλοφορηθεί η θεωρία στην πράξη. Και πρόκειται για τη συνταγματική, τη μεγάλη διαμάχη των συνταγματολόγων της εποχής εκείνης, οι οποίοι έπαιζαν και καθοριστικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα. Στο κεφάλαιο λοιπόν 7, ο Αλέξανδρος Κισόπουλος, ο συγγραφέας, παρουσιάζει αναλυτικά τη διαμάχη μεταξύ μιας φιλελεύθερης και μιας υπερσυντηρητικής και ιονή θεολογικής ερμηνείας του Συντάγματος, με σημείο εκμής το άρθρο 48. Είναι η διαμάχη μεταξύ Σμιτ και Κέλσεν. Σύμφωνα με μια ουσιοκρατική ερμηνεία, οντολογική, ουσιοκρατική, ας το πούμε, πείτε το όπως θέλετε, ερμηνεία του Σμιτ, ο όρος Σύνταγμα δεν εξαντλείται στο σύνολο των διατάξεών του,
αλλά σε μια υπερκείμενη, υπερβατική ουσία, απρόσβλητη από ιστορικές διακυμάνσεις και συγκυρίες, που έγκυται στην ενότητα του λαού. Την ενότητα του λαού την ενσαρκώνει ο καθολικά εκλεγμένος πρόεδρος του Ράιχ. Εύλογα, συνεπώς, ο τελευταίος ανακηρύσσεται σε φύλακα του Συντάγματος. Αν ο Σμιτ ταυτίζει το Σύνταγμα με μια υπερβατική ουσία, διατυπώνοντας έτσι μια πολιτική θεολογία, όπως κυκλοφορείται και ένα από τα γνωστότερα έργα του, ο Κέλσεν ταυτίζει το Σύνταγμα με τα άρθρα του, τα οποία συμπυκνώνουν και αποτυπώνουν τον πλουραλισμό ιδεών που φέρουν κοινωνικές ομάδες με διακριτά και αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα. Δεν υπάρχει συνεπώς το ένα μοναδικό και αληθινό σύνταγμα, πολλό δε μάλλον ένας αδιαίρετος λαός με μία και μοναδική βούληση. Αν το πολιτικό σύστοιχο της ιονή θεολογικής ερμηνείας του Σμιτ είναι ένας ολοκληρωτισμός, ο εθνικός σοσιαλισμός, ένας σύγχρονος Λεβιάθαν, ρίστο εμπαρόδαν από τα σημαντικότερα βιβλία του που γράφεται το 1933, όλο στοιχείο, κυκλοφορείται Λεβιάθαν και αναφέρεται στο ομότιτλο έργο του Χόμπς. Ένας σύγχρονος λοιπόν Λεβιάθαν, όπου ο κυρίαρχος αποφασίζει να κηρύξει και πότε θα κηρύξει την κατάσταση εξαίρεσης, την οποία δεν σε δεσμεύεται από καμία πρώτερη θεσμική προκείμενη, το πολιτικό σύστημα του Κέλσεν είναι μια φιλελεύθερη δημοκρατία. Το κράτος των κομμάτων, όπως την αποκαλεί, που κυοφορεί και φέρνει στον κόσμο ένα σύνταγμα οι κανόνες του οποίου είναι προϊόν εξισορροπήσεων, συνενέσεων και μιας δημοκρατίας διαβουλευτικής. Αν για τον Κέλσεν το Σύνταγμα δεν παραβιάζεται, γιατί είναι το σύνολο των διατάξεών του, το θετικό δίκαιο. Για το Σμιτ, την παραβίαση του Συντάγματος επιτρέπει η διακινδύνευση της πολιτικής ενότητας του λαού και του κράτους, τα οποία τίθενται υπεράνω Συντάγματος. Συνεπώς, το κράτος υπεράνω της δημοκρατίας για το Σμιτ. Το βιβλίο του Αλέξανδρου Κεσόπουλου είναι τραγικά επίκαιρο. Δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται πάντοτε ως τραγωδία. Η Ευρώπη γερνά ενεπιτυχώς, έχει ήδη απολέσει ένα μέλος της, απειλείται και με άλλους ακροτηριασμούς και έφνει στα τελευταία χρόνια αποφάσισε να κατεβάσει το διακόπτη των φώτων και να φυτιστεί σε ένα ατέλειωτο σκοτάδι την πολιτική υπεραξία της κρίσης, της κατεδάφησης του κοινωνικού κράτους, του ελλείμματος δημοκρατίας, της ιδεολειπτικής αιμονής με τις ιδιωτικοποίησεις ακόμα και των κοινών, της όξυσης των κοινωνικών ανισοτήτων, της αποσπά δυστυχώς αυτή την πολιτική απεραξία, η ακροδεξιά και τα νεοφασιστικά μορφώματα. Το έλλειμμα της δημοκρατίας, το οποίο γεννά η προτεραιότητα της οικονομίας έναντι της πολιτικής, η θέαση των αγορών ως μιας μετανεωτερικής ημαρμένης που επικρέμαται πάνω από τα κεφάλια μας, ορίζοντας τις ζωές μας, αλλά και η λήψη αποφάσεων ερήνη των πολιτών της Ευρώπης, των Ευρωπαίων πολιτών, στα παραθεσμικά κονκλάβια, των Eurogroup, όλα αυτά δεν θεραπεύονται με άρση της δημοκρατίας. Δεν θα ιανθεί από εθνικιστικές περιχαρακώσεις, από κραυγές που ορθώνουν τείχη, επινοούν από διοκομπαίους τράγους, εφευρίσκουν κατώτερες φυλές. Περισσότερη δημοκρατία θέλουμε. Αλλά και να διδαχθούμε ιστορία, τώρα ιδιαίτερα που η λύθη της δίνει βήμα και φωνή στους τιμωρήπους της. Μίλησα πολύ, σας ευχαριστώ πολύ. Βάκη. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο Κώστας Ρούσινος για το βιβλίο του Αλέξανδρου Κεσόπουλου. Να σας καλωσορίσω και εγώ στην απόψινή εκδήλωση, καθώς και τον Αλέξανδρο στην Κέρκυρα. Θα του ευχηθώ καλό ταξίδι στο βιβλίο του και στο νησί μας. Και παράλληλα να ευχαριστήσω τον Δικηγορικό Σύλλογο τη εκδόση Ευρασία και τον Μίκο Αλέξανδρο για τη δυνατότητα που μου δίνουν να μιλήσω για το βιβλίο του και βεβαίως με αφορμή αυτό για κάποιες γενικότερες σκέψεις πάνω στην περίοδο του Μεσοπολέμου και στις κρατές της Βαϊμάρης. Η αλήθεια είναι ότι μου δημιουργήθηκαν δύο σκέψεις ακούγοντας την εγκαταστατωμένη παρουσίαση της κ. Βάκη. Να αποφύγω του να κάνω ένα αντίστοιχο αφήγημα, ενδεχομένως με μια διαφορετική μεθοδολογία,
και ενδεχομένως να σας κουράσω, περιγράφοντας με έναν ίσως τον δικό μου τρόπο το βιβλίο. Η σκέψη αυτή ενισχύεται και το γεγονός ότι βλέπω ότι υπάρχει ένα δυναμικό κοινό, το οποίο αξίζει να έχει λόγο στη συνέχεια. Και ως εκ τούτου αισθάνομαι την ανάγκη να γίνομαι λίγο πιο επιγραμματικός και πάνω στο βιβλίο και κάποιες γενικότερες σκέψεις πάνω στην περίοδο για την οποία συζητάμε. Έτσι λοιπόν, το πρώτο ζήτημα το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να μείνει είναι ότι αυτό το βιβλίο εμπλουτίζει τη βιβλιογραφία γενικά για την περίοδο του Μεσοπολέμου, αλλά και ειδικότερα σε ό,τι έχει να κάνει και την επιστήμη της ιστορίας και την νομική επιστήμη. Εμπεριέχει δύο ματιές. Τη ματιά του ιστορικού, αλλά πρωτίστως και κυρίως του νομικού. Από αυτή την άποψη είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για το νομικό, είτε είναι εκολαπτώμενος ως φοιτητής, είτε ως επιστήμονας ήδη και μάχημος, αλλά και παράλληλα του ιστορικού και στις δύο εκδοχές. Βεβαίως, πάνω απ' όλα του αναγνώστη. Είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τον αναγνώστη, έτσι, ο οποίος αναζητά να βρει απαντήσεις και στο σήμερα μέσα από το δοκιμασμένο εργαλείο της κοινωνίας, δηλαδή το παρελθόν. Νομίζω ότι το βιβλίο έχει μια ιδιαίτερα θετική συμβολή σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάδειξη πλευρών του Συντάγματος της Βαϊμάρης. Συγκεκριμένα, εστιάζει πάρα πολύ στο ζήτημα της αντιπαράθεσης των νομικών της εποχής εκείνης, έτσι όπως εκφράστηκε ανάμεσα στο Κνίτς και στο Κέλσεν, και ειδικότερα πάνω στο ζήτημα του άρθρου 8, δηλαδή κατά πόσο νομιμοποιείται ουσιαστικά η ακύρωση του δημοκρατικού πολιτεύματος με συνταγματικά, μάλιστα προβλεπόμενο τρόπο, από προβλέψεις του ίδιου του συντάγματος που στην ουσία καταργούσαν τη δημοκρατία, καταργούσαν τη Βουλή. Και νομίζω ότι ως προς αυτό το βιβλίο έχει μια ιδιαίτερα πολύτιμη συμβολή. Βεβαίως, από τη δική μου άποψη, ήθελα να πω ότι η άποψη η οποία υπάρχει στο βιβλίο, η οποία θεωρεί ότι η επιστήμη αυτονομείται από την πολιτική, εγώ έτσι το εισέπραξα, με βρίσκει λίγο κριτικά τοποθετούμενο, Αλέξανδρε. Θεωρώ ότι η επιστήμη ουσιαστικά είναι κομμάτι της πολιτικής και ιδεολογικής αντιπαράθεσης και έκφρασής της. Και αναπαράγεται με τον δικό της τρόπο και μάλιστα στοιχίζεται και πίσω από πολιτικές και ιδεολογικές. Και ο Σμιθ και ο Κέλσεν εξάλλου στοιχήθηκαν πίσω από κυρίαρχες πολιτικές σκέψεις της εποχής εκείνης. Επίσης, οι δύο συγκεκριμένοι εκφραστές ουσιαστικά, κατά δική μου άποψη, ήταν δύο απόψεις της ίδιας όχθης. Γιατί και οι δύο συμφωνούσαν με το Σύνταγμα της Βαϊμάρης και οι δύο συμφωνούσαν με την ύπαρξη του άρθρου 48 που καταργούσε τη Βουλή και την δυνατότητα να κυβερνάει ο πρόεδρος με προεδρικά διατάγματα. Από αυτή την άποψη θα μπορούσαν να καταρθούν ότι ανήκουν και οι δύο στην ίδια όχθη. Η διαφωνία τους ήταν ως προς το βαθμό που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί το άρθρο 48, ως προς το επίπεδο, την ποσότητα, να πούμε έτσι, κατά κάποιο τρόπο, έτσι, με πολύ πιο απλό τρόπο, όπου θα μπορούσε να αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προκειμένου να καταργήσει τη Βουλή. Όμως αυτό είναι μια διαμάχη που γίνεται σε ένα κοινό γήπεδο. Αν θέλετε να μιλήσουμε με κοινωνικούς ταξικούς όρους, ήταν στο επίπεδο της αστικής τάξης, η οποία εξάλλου σε μια δημοκρατία όπως αυτή της Βαϊμάρης είχε αυτά τα χαρακτηριστικά, μια αστική δημοκρατία. Μια δεύτερη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω είναι ότι το βιβλίο έχει, θα έλεγα, ένα ζήτημα σε σχέση με την ορολογία. Χρησιμοποιεί την ορολογία των ριζοσπαστικών κινημάτων τόσο για τους Ναζί όσο και για το Κομμουνιστικό Κόμμα Γερμανίας. Θεωρώ ότι είναι μια προσέγγιση η οποία φλερτάρει με τη θεωρία των δύο άκρων. Ριζοσπαστικό κίνημα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Γερμανίας, ναι, γιατί θέλει να σπάσει τις ρίζες μιας κοινωνίας. Όμως οι Ναζί νομίζω ότι ανήκουν στο κομμάτι εκείνο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως αντιδραστικό, ως προσκαταδιστικό, αλλά όχι ως ριζοσπαστικό κίνημα. Βαϊμάρη. Νομίζω ότι αν τη μελετήσουμε λίγο περισσότερο, θα αναρωτιόμαστε πραγματικά αν της αξίζει ο τίτλος της δημοκρατίας. Προσωπική μου άποψη είναι ότι αποτελεί μια πραγματική καρικατούρα δημοκρατίας και δεν χρειάζεται να έχει κανείς μια, να το πω, μαρξιστική ματιά πάνω στο ζήτημα ή ταξική ματιά πάνω στο ζήτημα της δημοκρατίας. Ξέρετε, οι έννοιες δημοκρατία, ελευθερία κτλ. Έτσι δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με ένα γενικό λόγο τρόπο, έχουν ταξικά χαρακτηριστικά. Η δημοκρατία της Βαϊμάρης λοιπόν ήταν μια περίοδος
αστικής διακυβέρνησης του αστικού καπιταλιστικού συστήματος της Γερμανίας την περίοδο από το 1919 έως το 1933. Γιατί, κατά τη γνώμη μου, αποτελεί καρικατούρα δημοκρατίας που πραγματικά θα έπρεπε να βάλει κανείς πολλά ερωτήματα για το αν θα έπρεπε να κουβαλάει έστω και αυτό τον τίτλο της δημοκρατίας της αστικής. Πρώτον, είχε ένα σύνταγμα, αυτό που περιγράψαμε προηγουμένως, με το άρθρο 48, όπου έδινε τη δυνατότητα στον πρόεδρο ανά πάσα στιγμή να καταργήσει τη Βουλή. Και αυτό δεν έγινε μία και δύο φορές. Από τα 14 χρόνια που μιλάμε για την δημοκρατία της Βαϊμάρης, από το 1919 δηλαδή έως το 1933, μπορούν να αφήσουμε τουλάχιστον 6 χρόνια όπου στην ουσία η Γερμανία κυβερνούνταν από τον πρόεδρο. Με τους λεγόμενους εξουσιωτικούς νόμους. Το 19, το 21, το 26, το 27, το 30 έως το 33, στην πραγματικότητα η Βουλή δεν υπήρχε. Είχε καταργηθεί η Βουλή με ενεργοποίηση του άρθρου 48. Μιλάμε λοιπόν για μια περίοδο όπου τα μισά περίπου χρόνια δεν υπήρχε και αυτό το στοιχειώδες, έτσι, και βασικός θεσμός για να χαρακτηριστεί κανείς μια περίοδο αστικής δημοκρατικής διακυβέρνησης. Επίσης, βασικό στοιχείο αυτής της περίοδου είναι η απαγόρευση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και στο ξεκίνημά της η δημοκρατία της Βαϊμάρης, αλλά και στο κλείσιμό της, είχε απαγορευμένο πολιτικό κόμμα. Αναρωτιέται κανείς γιατί η δημοκρατία της Βαϊμάρης που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, έχει και αυτό το όνομα. Το όνομα δηλαδή το καλό. Η περίφημη δημοκρατία της Βαϊμάρης, η πιο όμορφη περίοδος για κυβέρνηση για τη δημοκρατία κτλ. Νομίζω ότι εάν κοιτάξει κανείς πίσω και έχοντας ότι πριν από το 19 είχαμε μια αυτοκρατορική περίοδο για κυβέρνηση στη Γερμανία, και αν κοιτάξει μετά το μετά, όπου έχουμε το ναζιστικό καθεστώς από το 13 και μετά, τότε αυτό φαντάζεσαι σαν όαση, ακόμα και αν είχαμε μια, ακόμα και το γεγονός ότι είχαμε μια περίοδο όπου στα μισά της χρόνια η ίδια, το ίδιο αυτό το πολίτευμα είχε καταργήσει τη δημοκρατία. Επίσης, είναι ένα ζήτημα να αναρωτηθεί κανείς τι είναι αυτό που έδωσε σε αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο της αστικής διακυβέρνησης ένα τόσο πολύ συντηρητικό σύνταγμα, το οποίο, επαναλαμβάνω, θέτει ακόμα υποερώτημα ακόμα και αυτό το τίτλο της αστικής δημοκρατίας. Το ένα ζήτημα είναι ότι η γερμανική κοινωνία κουβαλούσε μία συντηρητική παράδοση. Η συντηρητική παράδοση είναι η αυτοκρατορική προσική παράδοση, έτσι, όπου αυτή η κληρονομιά μεταφέρθηκε στο νέο συνταγματικό κείμενο, το οποίο κυριάρχησε το 1939 έως το 1933. Το δεύτερο είναι ότι η αστική τάξη της Γερμανίας, βγαίνοντας από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχε φοβερά τα αντανακλαστικά. Και τα αντανακλαστικά της αυτά δημιουργήθηκαν από τα θεαματικά επαναστατικά γεγονότα που σημάδεψαν το τέλος του 18 και τις αρχές του 19. Ο συντετριμμένος γερμανικός λαός, αμέσως μετά την ήττα της Γερμανίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, επέλεξε την έφοδό του προς το μέλλον. Επέλεξε το να διεκδικήσει μια καλύτερη ζωή σε μια διαφορετική κοινωνία, μια κοινωνία σοσιαλιστική. Αυτή η προοπτική τσακίστηκε βέβαια με άγριο καταστατικό τρόπο και στη συνέχεια ακολούθησε η ψήφιση του Συντάγματος Βαϊμάρης. Τα αντανακλαστικά λοιπόν της αστικής τάξης, η οποία είδε κυριολεκτικά την απειλή να υπάρχει, να χάσει την εξουσία και να επαναληφθεί στη Γερμανία αυτό που είχε γίνει και στη Ρωσία ένα χρόνο πριν, την οδήγησε στο να δημιουργήσει ένα θεσμικό συνταγματικό πλαίσιο που να της δίνει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή όταν αισθάνεται απειλούμενη να επιβάλλει δημοκρατική δικτατορία. Κυριολεκτικά δημοκρατική δικτατορία, δηλαδή να δίνει τη δυνατότητα στον πρόεδρο να χρησιμοποιεί το στρατό, την αστυνομία και όλα τα άλλα θεσμικά όπλα της αστικής δημοκρατίας προκειμένου να χτυπάει το λαό όταν αισθανόταν απειλούμενο από αυτό και το έκανε επανειλημμένα την περίοδο από το 19 έως το 33. Το δεύτερο ζήτημα, πέρα από τη δημοκρατία, που θα ήθελα να εστιάσω και το οποίο νομίζω αξίζει προβληματισμό, είναι το φαινόμενο του ναζισμού. Αγαπητοί φίλοι, μια κοινωνία η οποία κατά τη γνώμη μου η έννοια της σαπίλας είναι πάρα πολύ μικρή για να την περιγράψει. Μιλάω για την κοινωνία την οποία ζούμε, την σημερινή αγοραία καπιταλιστική κοινωνία. Δεν μπορεί να έχει και την πιο σάπια της έκφραση και στο επίπεδο της πολιτικής. Είναι σάπια η κοινωνία μας, γιατί είναι η κοινωνία της πορνείας, η κοινωνία των ναρκωτικών, η κοινωνία της παιδικής εργασίας, η κοινωνία η οποία ζει ακόμα και από τον πόλεμο. Και όταν βρίσκεται σε κρίση, κάνει πολέμους με την οικονομία του πολέμου, με τις πολεμικές βιομηχανίες, για να βρει λύσεις στα διέξοδά της. Αυτή η κοινωνία λοιπόν της σαπίλας δεν μπορεί να μην γεννήσει και την πιο σάπια εκδοχή προκειμένου να προστατεύσει το κύριο, την εξουσία της. Διότι ο ναζισμός
δεν ήταν κάποιο άλλο κοινωνικό σύστημα, ήταν ο καπιταλισμός. Και η κοινωνική τάξη η οποία είχε το πάνω χέρι και στην περίοδο του Οσμού ήταν η ίδια κοινωνική τάξη που είχε το πάνω χέρι και την περίοδο της Βαϊμάρης. Ήταν η αστική τάξη. Και αυτός που αποφάσισε ο Χίτλερ να πάρει την εξουσία δεν ήταν κάποιος άλλος από την ίδια την αστική τάξη. Διότι οι συσκέψεις οι οποίες έγιναν από μεγαλοβιομηχάνους προκειμένου να αποφασιστεί τελικά να δοθεί η εξουσία στο Χίτλερ δεν ήταν μία και δύο και δεν ήταν αμελητές. Επίσης, κάτω από αυτό το πρίσμα, νομίζω ότι θα πρότεινα στον αγαπητό φίλο να σκεφτεί, τον Αλέξη, να σκεφτεί ενδεχομένως και τον, ότι ο τίτλος «Η δολοφονία του λαού» δεν θα πήγε και πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Μια δολοφονία η οποία οργανώθηκε πάρα πολύ καλά και αφού εξαντλήθηκαν όλα τα υπόλοιπα πλαίσια τα οποία υπήρχαν εκείνη την περίοδο. Η αστική τάξη πήρε την εξουσία επαναστατικά στη Γαλλική Επανάσταση του 1789, στις αστικές επαναστάσεις του 19ου αιώνα. Όμως τα οποιαδήποτε προοδευτικά και επαναστατικά της χαρακτηριστικά τα εγκατέλειψε αμέσως μετά την θεσμοθέτηση των αστικοδημοκρατικών ελευθεριών τα χρόνια τα οποία ακολούθησαν. Το μόνο το οποίο την ενδιέφερε πια ήταν να προστατεύσει την ταξική της κυριαρχία χρησιμοποιώντας όλους τους θεσμούς και όλα τα μέσα. Ξέρετε, το σχολείο μας διδάσκει την αιωνιότητα του συστήματος. Και δεν αφήνει στα παιδιά μας να φανταστούν ότι μπορεί να δημιουργηθεί μια κοινωνία στην οποία να μην υπάρχει εκμετάλλευση, να μην υπάρχει αδικία, να μην υπάρχουν ανισότητες. Οι θεσμοί που υπάρχουν γύρω μας όλοι ουσιαστικά λειτουργούν για την αιωνιότητα αυτού του συστήματος. Η αστική τάξη απέκτησε και φαντασία, αλλά απέκτησε επίσης και αντίστοιχη νοοτροπία στο να υπερασπιστεί την κυριαρχία της. Έφτιαξε και ξενονήσια στον τόπο μας. Όπως βέβαια έφτιαξε στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Γερμανία. Έφτιαξε ακόμα και ψεύτικα κόμματα προκειμένου να κοροϊδεύει το λαό στη δεκαετία του 30 στην Ελλάδα. Ή απαγόρευσε κόμματα όπως στη Γερμανία την οποία συζητάμε. Έχτισε δικτατορίες. Όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά και παντού. Έκανε ακόμα και χρησιμοποίησε ακόμα και την ξένη δύναμη στην Ελλάδα, αλλά και αλλού, την ίδια στιγμή που επικαλείται βέβαια το έθνος και την πατρίδα. Δεν δυσκολεύτηκε ακόμα και να βομβαρδίσει κοινοβούλιο, ας πούμε για παράδειγμα το 1973 στη Ρωσία, ή να κάψει το κοινοβούλιο, για παράδειγμα το 1933 στη Γερμανία, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της. Οι αιτίες ανόδου του φασισμού είναι προφανείς. Ήταν η οικονομική κρίση. Η οικονομική κρίση έπληξε την κερδοφορία της γερμανικής αστικής τάξης, αλλά κυρίως απείλησε την κυριαρχία της. Η απόλυτη χρεοκοπία των αστικών κομμάτων, που προήλθε από τα δείγματα πολιτικής τα οποία ακολουθήθηκαν, είτε ήταν αυτά περιοριστικά, με την αφαίρεση εργατικών δικαιωμάτων, μισθών, συνταξιοδοτικών κτλ., είτε ήταν προτάσεις περί επεκτατικής πολιτικής, οδηγούσαν, αποσκοπούσαν μόνο σε ένα πράγμα. Να προστατεύσουν όχι το λαό, αλλά την κυριαρχία της αστικής τάξης στη Γερμανία. Η χρεοκοπία τους πάνω στη συμφωνία τήρησης μιας συγκεκριμένης πολιτικής και η χρεοκοπία αυτών των πολιτικών κομμάτων πάνω στο γεγονός ότι κατήργησαν και την ίδια την αστική δημοκρατία καταργώντας τη Βουλή την περίοδο 30-33, είχε σαν αποτέλεσμα την άνοδο του ναζισμού. Βεβαίως, το κύριο που έπαιξε και καθοριστικό ρόλο σε όλη αυτή την πορεία ήταν ο φόβος της επαναστατικής ανατροπής. Η περίοδος για την οποία μιλάμε δεν είναι μια περίοδος σαν τη δική μας, έχει μια μεγάλη διαφορά. Μια τεράστια διαφορά. Η περίοδος της δεκαετίας του 30 είχε να παρουσιάσει και μια άλλη προοπτική στην κοινωνία με απτό τρόπο. Το 1917 είχε ξεκινήσει στη Ρωσία η προσπάθεια μέσα από πολλές δυσκολίες οι άνθρωποι να διεκδικήσουν, οι κοινωνίες να διεκδικήσουν μια διαφορετική προοπτική για τη ζωή τους. Μέσα από δύσκολα μονοπάτια το προλεταριάτο της Ρωσίας πήρε την εξουσία και ξεκίνησε αυτό το υπέροχο ταξίδι του να δημιουργηθεί μια κοινωνία χωρίς καταπιέσεις, χωρίς εκμετάλλευση, χωρίς κοινωνικές αδικίες. Η ύπαρξη αυτού του παραδείγματος ήταν ένας ζωντανός φάρος για τις κοινωνίες της χρεοκοπίας και της εξαγλίωσης του Μεσοπολέμου και για τη γερμανική κοινωνία. Ήταν ένας φάρος και ένας στόχος. Η αστική τάξη το ξέρει πάρα πολύ καλά. Ουσιαστικά η άνοδος του ναζισμού δεν ήταν τίποτε άλλο παρά η προσπάθεια να αποτραπεί η προοπτική προς τα εκεί. Υπήρχε ένα ζωντανό όραμα και μια ζωντανή ελπίδα και υπήρχε παράλληλα ένα πανίσχυρο κομμουνιστικό κόμμα Γερμανίας, το οποίο πρότεινε στον γερμανικό λαό του να ξεφύγει από τα βάσανα και την απελπισία, αλλάζοντας συνολικά τη ζωή του και όχι να διαπραγματεύεται καθημερινά
το πώς θα του αφαιρεθούν τα δικαιώματά του και θα του καταστραφεί η ζωή στο λίγο, στο λιγότερο ή στο περισσότερο. Η ήττα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που πετσόκοψε τη Γερμανία, χάνοντας περίπου το 1/6 των εδαφών της και ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού της, και περιόρισε την αγορά της αστικής τάξης. Γιατί ξέρετε, οι βιομηχανοί θέλουν να έχουν ένα μεγάλο πεδίο να πουλάνε τα εμπορεύματά τους, αυτά που παράγουν. Είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθούν διχαστικές αντιλήψεις μέσα στην ίδια την αισθητική και την τάξη της Γερμανίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δύο-τρεις μεγάλοι κλάδοι της γερμανικής αστικής τάξης διχάστηκαν σε σχέση με τον Χίτλερ. Από τη μια μεριά είχαμε την χημική βιομηχανία και την ηλεκτροβιομηχανία με σημαντικούς κολοσσούς όπως την Group, την Bayer, την Bass κτλ. Οι οποίοι στήριζαν ήδη μέχρι το 1932 την προσπάθεια να επιβληθεί δικτατορία συνταγματική. Κάτι με τον πρόεδρο και με τα κόμματα. Απ' την άλλη μεριά υπήρχε η βιομηχανία του Χάλιβα και του Άνθρακα με σημαντικές φυσιογνωμίες του χώρου, τον Τίσεν και τον Γκίρντοφ, οι οποίοι εξ αρχής είχαν ταχθεί με τον Χίτλερ. Αφενός μεν γιατί τι ήθελαν, ήθελαν μια πολεμική βιομηχανία, ήθελαν επίσης μια μεγαλύτερη αγορά και ήθελαν με ένα αποφασιστικό και δυναμικό τρόπο να ανατραπεί η συνθήκη των Βερσαλιών που είχε περιορίσει τη Γερμανία. Οι δύο διαφορετικές απόψεις τελικά στοιχήθηκαν πότε, το Νοέμβρη του 1932, στις δεύτερες εκλογές. Το 1932 έγιναν δύο εκλογές. Η μία τον Ιούλιο, στις οποίες το Ναζιστικό Κόμμα πήρε 37% και το Κομμουνιστικό Κόμμα πήρε γύρω στο 15%, και δεύτερες που επαναλήφθηκαν το Νοέμβρη, στις οποίες το Ναζιστικό Κόμμα παρουσιάσε σημαντική υποχώρηση, οδηγούμενο στο 33% και χάνοντας περίπου 2 στα 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα ανεβαίνει στο 17%, κερδίζοντας 600 περίπου χιλιάδες ψηφοφόρους. Επιπλέον έχουν μεσολαβήσει άγρια αντιλαϊκά μέτρα και αντιδράσεις μέσα στο λαό για την πορεία αυτή. Κάτω από αυτές τις συνθήκες και καθώς φαίνεται ότι όλα τα σημαντικότερα τμήματα του λαού χειραπετούνται και κινούνται προς την επαναστατική προοπτική, ήδη το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα έχει αποκτήσει μεγάλη απαξίωση, όλοι και απαξιώνεται, η γερμανική αστική τάξη και οι μεγάλοι κολοσσοί αποφασίζουν από κοινού να δοθεί η εξουσία στο Χίτλερ. Ακολουθούν συσκέψεις και αποφάσεις, συσκέψεις μεγαλοβιομηχάνων, έτσι δεν είναι, τεκμηριωμένες, στις αρχές του Γενάρη και στα μέσα του Γενάρη, οι οποίες αποφασίζουν να δοθεί η εξουσία στο Χίτλερ. Η δολοφονία λοιπόν έστω και αυτής της καρικατούρας Δήμου Δημοκρατίας που υπήρξε ήταν επιλογή μεγάλων πανίσχυρων κέντρων της γερμανικής κοινωνίας. Μία σημαντική, και θα τελειώσω με αυτό, πλευρά που πρέπει να δούμε από αυτήν την περίοδο θα είναι η στάση του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Του Σοσιαλιστικού Κόμματος Γερμανίας. Θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω την έννοια κολοτούμπα. Ιστορική κολοτούμπα. Η ιστορική κολοτούμπα της αριστεράς έχει την υπογραφή του Σοσιαλιστικού Κόμματος Γερμανίας. Όλοι οι υπόλοιπες κολοτούμπες είναι πολύ μικρότερες, εξίσου επώδυνες, έτσι, και μιμητικές σε σχέση με το παρελθόν. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα Γερμανίας είχε από τα μέλη και τα στελέχη του την εντολή να υπερασπιστεί την ειρήνη το 1914 και φυσικά είχε ένα πρόγραμμα σοσιαλιστικό. Τι ζήσαμε και τι γνώρισαμε λοιπόν από όλους αυτούς που έταζαν την ελπίδα στο γερμανικό λαό για μια διαφορετική ζωή. 1914, Γερμανικό Κοινοβούλιο, το Σοσιαλιστικό Κόμμα ψηφίσει υπέρ του πολέμου, προδίδοντας τα μέλη του, έτσι και ουσιαστικά την ίδια τη φυσιονομία. 1918, στη Γερμανία ξεσπάει η επανάσταση. Τι κάνει το Σοσιαλιστικό Κόμμα? Χρησιμοποιεί τα μοναρχικά στρατεύματα για να χτυπήσει το γερμανικό λαό, το εργατικό προλεταριάτο. Τσακίζει την επανάσταση. Τη τσακίζουν την επανάσταση οι σοσιαλιστές. Με τα χέρια τους στα χέρια βάφουν στο αίμα την προσπάθεια ενός λαού να χαράξει με τελείως διαφορετικό τρόπο έξω από τη φρίκη του πολέμου που είχε ζήσει και της υπεριαλιστικής και καπιταλιστικής καταπίεσης που είχε ζήσει την επιθυμία του. Οι σοσιαλιστές δεν έκαναν μόνο αυτά. Δεν έκαναν μόνο τέτοιου τύπου κολοτούμπες. Τη συνέχισαν. Μετά την κατάπληξη της Επανάστασης, υποστήριξαν το Σύνταγμα της Βαϊμάρης, το οποίο προέβλεπε συνταγματικά την κατάρρευση της δημοκρατίας. Όλα αυτά που έγιναν το 1933 τα είχαν ψηφίσει οι σοσιαλιστές το 1919. Τι έκαναν στη συνέχεια? Την περίοδο 30-33 ψήφισαν όλες τις δεξιές κυβερνήσεις ψήφο ανοχής, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να κυβερνάνε χωρίς την συγκατάθεση της Βουλής, χωρίς να υπάρχει Βουλή. Και όχι μόνο αυτό, στην ουσία έδωσαν ψήφο ανοχής σε όλα τα αντιλαϊκά μέτρα που πάρθηκαν εκείνη την περίοδο,
περιορισμούς δικαιωμάτων, οκτάωρο, ασφαλιστικά κτλ. Κτλ. Έφτασαν στο σημείο να ψηφίσουν για πρόεδρο της Δημοκρατίας το 1932, το Χίντερμπουργκ, τον υποψήφιο των μοναρχικών δηλαδή. Και το αποκορύφωμα στις προγραμματικές δηλώσεις που έκανε ο Χίτλερ το 1933, ψήφισαν το κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής. Που ξέρετε ποιο ήταν το κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής του Χίτλερ στην ουσία. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος που ερχόταν. Παράλληλα, σε περιοχές όπου είχαν κυβερνητικές ευθύνες στελέχη του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ακολουθούσαν πολιτική καταστολής απέναντι στους αγώνες του λαού, του γερμανικού λαού, στο οποίο, όπου είχαν ως στόχο το να αποτραπεί ο φασισμός που ερχόταν και να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του. Η Κλάρα Τσέτκιν είναι μια σημαντική φυσιογνωμία του επαναστατικού κινήματος και όχι μόνο της Γερμανίας, αλλά παγκόσμια. Μιλώντας στη Γερμανική Βουλή από τη δημαρχική θέση ως η μεγαλύτερη στην ηλικία βουλευτής που προέκυψε από τις εκλογές της 31 του Ιουλίου, είχε πει το εξής χαρακτηριστικό, μιλώντας ουσιαστικά για όλους αυτούς οι οποίοι υποστήριζαν τη δημοκρατία της Βαϊμάρης. Σας το λέω επακριβώς. Θα έπρεπε να δικαστούν οι εκπρόσωποι της αστικής δημοκρατίας από το συνταγματικό δικαστήριο, αλλά το διάβολο δεν μπορεί να τον δικάσει η γιαγιά του. Στοιχείο της στάσης που τηρήσε το Σοσιαλιστικό Κόμμα εκείνη την περίοδο είναι να σας διαβάσω μερικές φράσεις ηγετικών στελεχών του και παράλληλα μερικές φράσεις ηγετικών στελεχών των Ναζί. Αν δεν σας λέω τα ονόματα, δεν θα καταλάβετε τη διαφορά. Πανούκλα η Επανάσταση. Το είπε ναζιστής ή σοσιαλιστής. Ο Έμπερ. Πρωθυπουργός των Σοσιαλιστών αμέσως μετά το 1919. Θα ξεριζώσουμε το μαρξισμό από τη Γερμανία. Σοσιαλιστής, που ήταν το αντίπαλο, το είπε ο Χίτλερ. Στεκόμαστε δίπλα στο κρεβάτι του άρρωστου καπιταλισμού και είμαστε υποχρεωμένοι να γίνουμε ο γιατρός του. Ποιος το είπε? Ταρντόφ, αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλιστών. Να συμμετάσχουμε στην απεργία γιατί τον επιχειρηματία θα τον κερδίσουμε πάλι αύριο, ενώ τον εργάτη θα τον χάσουμε μόνιμα. Ο Γκέμπελς. Πήραμε μέρος στις απεργίες για να μην χάσουμε τους εργάτες. Σάιντερμαν, σοσιαλιστής. Η περίοδος η οποία ζούμε, όντως είναι περίοδος ομοιοτήτων και διαφορών από εκείνη την περίοδο. Η ομοιότητα βέβαια δράζει κυρίως σε αυτό το οποίο ζούμε όλοι, έτσι, και πολύ εύκολα ο κ. Χριστόπουλος το παρουσιάσει στο βιβλίο του, η περίοδος της οικονομικής κρίσης. Μια οικονομική κρίση η οποία έχει σαρώσει τη ζωή μας, όπως σαρώσει και τη ζωή του γερμανικού λαού, και όχι μόνο, την περίοδο εκείνη, 6 εκατομμύρια ανέργους είχαν στη Γερμανία, το 40% του οικονομικού ενεργού πληθυσμού. Αντίστοιχα ποσοστά ζήσαμε και εμείς αυτή τη δεκαετία και ζούμε αυτή τη δεκαετία στην τόπο μας. Δεύτερο στοιχείο ομοιότητας, η άνοδος του φασισμού. Η άνοδος του φασισμού, έτσι όπως το ζήσε ο πόλεμος σε πολλά μέρη, όχι μόνο στη Γερμανία, η άνοδος του φασισμού όπως το ζούμε σήμερα στην Ελλάδα, με τη Χρυσή Αυγή, που παρεπιπτόντως αυτές τις μέρες κυριολεκτικά κάνει τα πάντα προκειμένου να δηλητηριάσει το μέλλον της κοινωνίας μας, δηλαδή να αρπάξει συνειδήσεις μέσα στη νέα γενιά και να στρατολογήσει το δικό της μέλλον. Ομοιότητες είναι τα μείγματα πολιτικής τα οποία παρουσιάστηκαν τότε και σήμερα, έτσι και που επίσης στο βιβλίο παρουσιάζονται, τα μείγματα πολιτικής πρότασης αντιμετώπισης της κρίσης. Μείγματα πολιτικής που προτείνανε περιορισμό ή επέκταση ή επεκτατικές πολιτικές όπως τα ακούγαμε ακριβώς και στην Ελληνική Βουλή τα ίδια πράγματα. Και που κάνουν αυτό το μείγμα, μας είχε τρελάνει για ένα χρονικό διάστημα. Το μείγμα θανάτου δηλαδή. Το μείγμα Πετσοκόπαρτος στην ουσία. Επίσης, ομοιότητα είναι η σοσιαλδημοκρατία έτσι όπως την έζησε η γερμανική κοινωνία τότε, η οποία ήταν πραγματικά η χρυσή εφεδρία ενός συστήματος προκειμένου να περάσει ακόμα και τα πιο αντιδραστικά της σχέδια. Είναι η σοσιαλδημοκρατία που ζούμε και σήμερα, η οποία πραγματικά αποτέλεσε την καλή ελπίδα ενός συστήματος το οποίο απειλούνταν από ένα λαό ο οποίος πραγματικά είχε κάθε δικαίωμα να διεκδικήσει με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο την προοπτική του και όχι μέσα από συμβιβασμούς ή μέσα και από αναιρέσεις στον πιο θεαματικό τρόπο των επιλογών του όπως είναι ένα δημοψήφισμα. Επίσης, δείγμα ομοιότητας της εποχής εκείνης είναι τα υπερεαλιστικά στρατόπεδα τα οποία ετοίμαζαν τον πόλεμο για να αντιμετωπίσουν την οριστική διαχείριση της κρίσης. Οι υπερεαλιστικά στρατόπεδα τα οποία υπάρχουν και σήμερα είναι υπορρευτότητα, διαμορφώνονται και όποιος στοιχίζεται πίσω από Αμερικανούς ή Ρώσους στην ουσία υποθηκεύει την ειρήνη, το μέλλον ενός λαού. Οι διαφορές που υπήρχαν ανάμεσα στον τότε και στο σήμερα είναι μία
και σημαντική. Η διαφορά είναι ότι τώρα η σοσιαλιστική προοπτική, η προοπτική μιας καλύτερης κοινωνίας, είναι ιτημένη. Δεν υπάρχει παρούσα, έτσι, ως δυνατότητα στη συνείδηση ευρύτερων τμήματων της κοινωνίας. Τότε, και αυτή είναι μεγάλη διαφορά, ήταν παρούσα. Και το γεγονός ότι ήταν παρούσα οδήγησε και τμήματα της αστικής τάξης να σκεφτούν ότι εμείς τώρα θέλουμε να υπερασπιστούμε τη διαόνυση της κυριαρχίας μας και γι' αυτό έκαναν και επιλογή τους Ναζί. Σήμερα η Χρυσή Αυγή είναι εφεδρεία, αλλά δεν είναι επιλογή. Και δεν είναι επιλογή γιατί το σύστημα δεν αισθάνεται ότι απειλείται από μια εντελώς διαφορετική προοπτική, από ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης των λαϊκών προβλημάτων. Θα ήθελα να τελειώσω λέγοντας με τον τελευταίο. Ναι, πραγματικά. Η Οκτωβριανή Επανάσταση ήταν ένας άλλος κόσμος δίπλα σε αυτό το σάπιο κόσμο της Βαϊμάρης. Δείξε αυτόν τον κόσμο, το σάπιο των Ναζί και όλων αυτών που γνώρισε στη συνέχεια η ανθρωπότητα. Ήταν ένας κόσμος ο οποίος σκόρπισε ενθουσιασμό, ελπίδες, ένας κόσμος ο οποίος είχε αντιμετωπίσει και δυσεπίκλητα προβλήματα. Δεν είχε ξαναπερπατηθεί και ήταν, όταν ξέρετε, κάποιος επιχειρεί να περάσει ένα δάσος για να βρει στο ξόφωτο, θα αντιμετωπίσει δυσκολίες γιατί δεν το είχε ξαναπερπατήσει. Η ανθρωπότητα σήμερα τον έχει περπατήσει αυτόν τον δρόμο και μπορεί με περισσότερη σοφία να μπορέσει να διεκδικήσει καλύτερα μια καλύτερη προοπτική. Ο Δημητρό, στη δίκη του 1933 που δικάστηκαν από τους Ναζί για αυτή την προβοκάτσια του καυσίματος της τουλάχιστον της Γερμανικής Βουλής, είχε πει στην απολογία του τη φράση του Γαλιλαίου: «Η γη γυρίζει». Και τότε, με ένα εμφανίστατο τρόπο, πράγματι η γη γύριζε και γύριζε προς μια καλύτερη πορεία. Στην προσπάθεια να φτιαχτεί μια καλύτερη κοινωνία. Αγαπητοί φίλοι, όποιος έχει ιστορικότητα, όποιος έχει ιστορικότητα στη σκέψη του, μπορεί να καταλάβει ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ένα αιώνας μιας νέας εφόδου. Και όποιος έχει και οραματικότητα, θα έχει θέση δίπλα και μέσα σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτή την έφοδο, για να φτιαχτεί ένας κόσμος όπου εκεί δεν θα υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν Χίτλερ, στρατόπεδα συγκέντρωσης, παιδική εργασία, εκμετάλλευση, πορνεία, σαφίλα και όλα αυτά που γέννησε το παρελθόν μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που το κατάλαβε ότι εδώ έχουμε παρεξήγηση. Θέλω να πω ότι οι κυρκυραίοι θυμιζόμαστε για τη φιλοξενία μας, αλλά θυμιζόμαστε και για το χιούμορ μας. Η επιλογή του Κώστα του Ρούσινο, που ξέρουμε θα κάνει αυτή τη δυναμική κριτική στο έργο του Αλέξανδρου Κεσόπουλου, ήταν μια μικρή έκπληξη που αφήσαμε να τον περιμένει, καθώς ήρθε χθες βράδυ εδώ στην Κέρκυρα. Να ξεκινήσουμε λίγο από τα βασικά. Βαϊμάρη είναι μια μικρή πόλη στο κρατήδιο της Τουρκίας, που έχει 63.000 κατοίκους, είναι μια ανεσφορά η Κέρκυρα. Και εκεί, το 1918, υπήρξε η ιδρυτική πράξη της Γερμανίας μετά την καταστροφή της στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου ουσιαστικά ξεκίνησε από την αρχή. Κατά μία άποψη, αυτή που υποστηρίζει ο Κεσόπουλος στο βιβλίο του, έγιναν όσα λέει στο βιβλίο, ήταν μια αστική δημοκρατία η οποία κατέληξε άδοξα σε σχέση με μια καλή ποιοτική στάθμη δημοκρατική είχε καταφέρει να προσεγγίσει. Κατά την άποψη που εξέθεσε ο Κώστας Ρούσινος, δεν ήταν ούτε τότε δημοκρατία. Το τρομακτικό, όποια άποψη και από τις δύο να στενιστεί κανείς, είναι ότι αυτό στο οποίο όλοι συμφωνούν είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές ομοιότητες μεταξύ της περίοδου αυτής και κυρίως του πώς κατέληξε η περίοδος αυτή, εκεί στα 1933, με την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία, με τις σημερινές συνθήκες. Εδώ και οι δύο πλευρές, και η άποψη που υποστηρίζει ο συγγραφέας στο εξαιρετικό αυτό βιβλίο, αλλά και η άποψη που υποστηρίζει και ο Κώστας Ρούσινος και σχεδόν όλοι όσοι έχουμε όλοι μιλήσει όλα αυτά τα χρόνια, θεωρούν ότι υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος να επαναληφθεί η κατάσταση του 1933. Στο σημείο αυτό θα αλλάξουμε λίγο τη διαδικασία και θα καλέσουμε στο βήμα τον συγγραφέα και για να τοποθετηθεί γενικά για το βιβλίο του, αλλά και για να απαντήσει στην κριτική του Κώστα Ρούσινο χωρίς να απομακρυνθούμε χρονικά. Να σας ενημερώσω ότι 20 λεπτά, 25 λεπτά έχει ακόμα η διαδικασία. Να μην ενισχύετε όσοι έχετε κουραστεί επειδή αργήσαμε και να ξεκινήσουμε. Καλούμε λοιπόν τον Αλέξανδρο Κεσόπουλο στο βήμα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ το Δικηγορικό Σύλλογο της Κέρκυρας για την εξαιρετική τιμή που μου έκανε να φιλοξενήσει αυτή την εκδήλωση. Ευχαριστώ πολύ τις εκδόσεις Ευρασία που δεν κουράζονται να συνδιοργανώνουν εκδηλώσεις παρουσίας του βιβλίου. Ευχαριστώ πολύ τους ομιλητές για τα καλά λόγια. Ευχαριστώ και όλους εσάς που ήρθατε. Νομίζω θα ήταν άχαρο να παρουσιάσω το βιβλίο μου και να μιλήσω για το βιβλίο μου, οπότε θα αποφύγω να μιλήσω για το βιβλίο μου. Αυτό που κρίνω ενδιαφέρον να θίξω ως θέμα, το οποίο ενδεχομένως θα ανοίξει και τη συζήτηση στη συνέχεια, αν υπάρχει διάθεση, θα ήταν να μιλήσουμε λίγο για το σύνδρομο της Βαϊμάρης. Στο διεθνή τύπο και σε επίπεδο εφημερίδων, αλλά και στο επίπεδο της επιστημονικής συζήτησης, επαναλαμβάνεται όλο και συχνότερα τα τελευταία χρόνια η σκέψη ότι η Βαϊμάρη έχει μια επικαιρότητα. Ήθελα λοιπόν να πω δύο λόγια σχηματικά για τους βασικούς άξονες της Βαϊμάρης, να προσπαθήσουμε αυτούς τους άξονες να τους συσχετίσουμε με έναν τρόπο με την κρίση που βιώσαμε κυρίως μέχρι το 2015-2016 και να δούμε ενδεχομένως, ιστορικοί δεν αρέσκονται να μιλάνε ούτε για αναλογίες ούτε για διδάγματα, να δούμε ενδεχομένως αν τίθενται παρόμοια ερωτήματα. Νομίζω ότι αυτό είχε ένα ενδιαφέρον. Λοιπόν, μεθοδολογικά θα λέγαμε ότι όπως στη Βαϊμάρη έτσι και σήμερα ξεκινήσαμε με μια οικονομική κρίση η οποία μετασχηματίστηκε σε πολιτική κρίση και η οποία κατέληξε μια κρίση θεσμών. Να δούμε αυτά τα τρία βήματα πρώτα στο Γερμανικό Μεσοπόλεμο. Το 1929 έχουμε το κράχ στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και οι συνέπειες της διεθνούς ύφεσης χτυπάνε τη Γερμανία την άνοιξη του 1930. Εκεί λοιπόν τίθεται ένα ερώτημα πολύ καθαρά στο γερμανικό πολιτικό σύστημα. Πώς αντιμετωπίζουμε την οικονομική κρίση? Υπάρχουν πολλές διαφορετικές εναλλακτικές ή υπάρχει ένας δρόμος? Ο κοινοβουλευτισμός από τη φύση του λέει ότι πάντα υπάρχει ένας πλουραλισμός απόψεων και πλουραλισμός απαντήσεων. Ποτέ σε ένα πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, ιδεολογικό ζήτημα η απάντηση δεν είναι μία. Οι απαντήσεις είναι πάντα πολλές. Πράγματι λοιπόν, όταν τίθεται το ερώτημα ποιος θα πληρώσει την κρίση, ποιες κοινωνικές ομάδες την άνοιξη του 1930, διατυπώνονται δύο διαφορετικές προτάσεις. Η μία πρόταση είναι, εισαγωγικά να σας πω, ότι στη Βαϊμάρη υπήρχε σύστημα απλής αναλογικής, άρα όλες οι κυβερνήσεις από το 19 μέχρι το 33 ήταν οι κυβερνήσεις συνασπισμού. Από το 1928 λοιπόν ήταν η κυβέρνηση που βρήκε τη Γερμανία στην κρίση του 30, ήταν μια κυβέρνηση τετρακομματική, η οποία είχε δύο κεντρώα κόμματα, ένα κεντροδεξιό και το σοσιαλδημοκρατικό. Τα δύο άκρα δηλαδή αυτού του κυβερνητικού συνασπισμού ήταν από τη μία το Γερμανικό Λαϊκό Κόμμα που ήταν το κόμμα των επιχειρήσεων, το κεντροδεξιό κόμμα, και από την άλλη ήταν η Σοσιαλδημοκρατία. Αυτοί οι δύο κυβερνητικοί εταίροι διατύπωσαν δύο διαφορετικές πολιτικές και οικονομικές προτάσεις για το πώς θα απαντήσει το γερμανικό πολιτικό σύστημα στην κρίση. Η μεν δεξιά πτέρυγα είπε ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε, το ειδικότερο ερώτημα ήταν ότι κατέρεε ο γερμανικός ΟΑΕ. Η ανεργία είχε αρχίσει να ανεβαίνει μετά την οικονομική κρίση και επειδή ο αριθμός των ανέργων γινόταν όλο και μεγαλύτερος, δεν έφταναν τα χρήματα προκειμένου να καλυφθούν τα επιδόματα ανεργίας. Οπότε τέθηκε το ερώτημα πώς το διαχειριζόμαστε αυτό. Το Γερμανικό Λαϊκό Κόμμα λοιπόν, η δεξιά πτέρυγα, είπε πρέπει να περιστήλουμε το ποσό του επιδόματος ανεργίας. Άρα να μειώσουμε τις δαπάνες του κράτους. Από την άλλη πλευρά, το αριστερό κομμάτι της κυβέρνησης, η Σοσιαλδημοκρατία, είπε ότι αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να αυξήσουμε τις εισφορές,
τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων, αλλά να διατηρήσουμε το επίδομα ανεργίας στο ποσό που είναι σήμερα. Άρα, η μεν δεξιά είπε μείωση των δημοσίων δαπανών, η δε αριστερά είπε αύξηση των κρατικών εσόδων. Γιατί σας λέω αυτό το παράδειγμα? Σας το λέω αυτό το παράδειγμα για να καταδείξω ότι ακόμη και στην οικονομική κρίση η πολιτική δεν σταματάει, η πολιτική συνεχίζει να είναι παρούσα. Και οι απαντήσεις στην κρίση δεν είναι ποτέ μονοδιάστατες και μονολυθικές. Αυτή λοιπόν είναι η οικονομική κρίση. Είπαμε πρώτο στάδιο οικονομική κρίση, η οποία μετασχηματίζεται σε πολιτική. Πώς μετασχηματίστηκε σε πολιτική? Υπήρχε ένα πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο στη Γερμανία, το οποίο δεν ήθελε τον πλουραλισμό. Όταν παίζονται πολλά λεφτά και όταν παίζονται χοντρά συμφέροντα, ο πλουραλισμός πολλές φορές πηγαίνει στην άκρη. Το πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο, όπως καταλαβαίνετε, ήταν με την πρώτη λογική. Με τη λογική της μείωσης των δημοσίων δαπανών. Άρα, αυτό που ήθελε ήταν περικοπές μισθών, περικοπές συντάξεων, μειώσεις της επιδότησης του γερμανικού κράτους προς τα ομόσπονδα κρατήδια, μια συρρήκνωση του κράτους. Αυτό λοιπόν, προκειμένου να επιτευχθεί, μάλλον για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, ασκήθηκε ένας εκβιασμός στο κοινοβούλιο και στα πολιτικά κόμματα. Πήγε η κυβέρνηση η γερμανική και είπε ότι είτε ψηφίζετε αυτά τα μέτρα, είτε αν δεν τα ψηφίσετε, θα παρακάμψω το κοινοβούλιο και αυτά τα μέτρα της σκληρής λιτότητας θα τα θέσω σε εφαρμογή μέσω της έκδοσης διαταγμάτων κατά παράκαμψη του κοινοβουλίου. Άρα λοιπόν, οι τρεις στιγμές που σας περιγράφω είναι: η οικονομική κρίση θέτει ένα ερώτημα, η πολιτική έρχεται και απαντάει ότι αυτό το ερώτημα πρέπει να απαντηθεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο, πρέπει να ακολουθήσει το πολιτικό σύστημα ανεξαρτήτως του συσχετισμού των πολιτικών δυνάμεων ένα συγκεκριμένο δρόμο, και προκειμένου να ακολουθηθεί αυτός ο δρόμος, οι θεσμοί μπορούν να βγουν ακόμη και στην άκρη. Τότε στη Γερμανία υπήρχε ένας δημοκράτης νομικός, ο οποίος μέσα σε 5 λέξεις είχε περιγράψει πάρα πολύ ωραία αυτή την κατάσταση. Και σας το αναφέρω γιατί νομίζω ότι είναι πολύ εύπλωτο ο τρόπος της έκφρασης του γερμανού σπερματολόγου. Είπε ότι όταν το κοινοβούλιο δεν συμφωνεί με ένα πολιτικό πρόγραμμα που φέρνει προς ψήφιση μια κυβέρνηση, αυτό που πρέπει να γίνει στη δημοκρατία είναι να αλλάξει το πολιτικό και οικονομικό πρόγραμμα και όχι να φύγει από τη Μέση Βουλή. Στη Γερμανία λοιπόν αυτό που συνέβη ήταν ότι προκειμένου να εφαρμοστεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα λιτότητας, η Βουλή πήγε στην άκρη. Όταν λέμε ότι η Βουλή πήγε στην άκρη, εννοούμε ότι πήγαν και τα πολιτικά κόμματα στην άκρη, γιατί η Βουλή αποτελείται από πολιτικά κόμματα. Και όταν μιλάμε για πολιτικά κόμματα, εννοούμε τους θεσμούς εκείνους, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι θεσμικά, ο ρόλος τους είναι να αποτελούν τους ενδιάμεσους μεταξύ της κοινωνίας και του κράτους. Αν λοιπόν τη Βουλή τη βάλει στην άκρη, βάζει στην άκρη τα κόμματα, τα οποία επιτελούν αυτόν τον διαμεσολαβητικό ρόλο, και άρα σε τελευταία ανάλυση βάζει στην άκρη και την ίδια την κοινωνία. Έτσι λοιπόν, ξεκίνησε η διαδικασία αποδιάρθρωσης του δημοκρατικού οικοδομήματος στο γερμανικό μεσοπόλεμο. Μία τελευταία φράση να πω για την Βαϊμάρη και να πάμε στο σήμερα. Καταλυτικός ήταν ο ρόλος της σοσιαλδημοκρατίας στη Βαϊμάρη. Γιατί η κυβέρνηση που κλήθηκε να ψηφίσει, να εφαρμόσει κατά παράκαμψη της Βουλής αυτό το πολιτικό και οικονομικό πρόγραμμα ήταν κυβέρνηση μειοψηφίας. Δεν είχε τα θεσμικά μέσα να το εφαρμόσει από μόνη της. Άρα χρειαζόταν μια συμμαχία με ένα κομμάτι της αντιπολίτευσης. Χρειαζόταν αυτό που λέμε σήμερα μια ψήφο ανοχής. Αυτή την ψήφο ανοχής αποφάσισε για λόγους που δεν είναι τώρα του παρόντος, να μην μακρηγορήσουμε, να τη δώσει το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα δηλαδή έκρινε ότι αν καταψήφισε την κυβέρνηση, ενδεχομένως τα πράγματα θα πήγαιναν χειρότερα. Και δέχτηκε να δώσει μία ψήφο ανοχής και με αυτή την ψήφο ανοχής να νομιμοποιήσει και το ίδιο μία πολιτική
αφενός ακραίας λιτότητας σε οικονομικό επίπεδο και επίσης σε θεσμικό επίπεδο μια πολιτική περιφρόνησης της Βουλής και των κομμάτων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εκτός από τα κεντρώα και κεντροδεξιά κόμματα που ταυτίστηκαν με τη λιτότητα και την εξαθλίωση στη συνείδηση του λαού, ήρθε να ταυτιστεί στη συνείδηση του λαού και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν υπήρχε πια στη Βαϊμάρη δημοκρατική εναλλακτική. Δηλαδή τόσο το κέντρο, όσο και η κεντροδεξιά και η κεντροαριστερά για τον Γερμανό του Μεσοπολέμου ήταν συνώνυμα της πείνας και της εξαθλίωσης. Και εναλλακτικές πλέον ήταν μόνο δύο. Εθνικοσοσιαλισμός και κομμουνισμός. Και για λόγους που δεν είναι του παρόντος, επικράτησε ο εθνικοσοσιαλισμός. Προσπάθησα σε ανδρές γραμμές να σας περιγράψω αυτή τη διαδικασία μετάστασης, αν θέλετε, ενός καρκίνου από την οικονομία στην πολιτική και τελικά στους θεσμούς και μια διαδικασία σταδιακή μέσω της οποίας καταλήγουμε στην κατάληψη ενός δημοκρατικού πολιτεύματος. Να τα δούμε λίγο στην Ελλάδα από το 10 μέχρι το 15. Και γιατί νομίζω ότι η Ελλάδα είναι εύκολο το παράδειγμα, όχι γιατί είμαστε Έλληνες, δεν είναι έτσι κάποιος πατριωτικός λόγος, αλλά γιατί εφαρμόστηκε μια πολιτική πολύ μεγάλης βιαιότητας, δεν θα τολμούσα να πω αντίστοιχης με το Γερμανικό Μεσοπόλεμο, αλλά σε κάθε περίπτωση πολύ μεγάλης βιαιότητας σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο στις μέρες μας. Είχαμε λοιπόν την οικονομική κρίση του 2008-2009. Η Ελλάδα για λόγους που είχαν να κάνουν με το υπερβολικό της έλλειμμα μπήκε σε ένα καθεστώς οικονομικής επιτροπίας, αυτό που λέμε μνημόνια. Τα μνημόνια πάλι αποτελούσαν ένα είδος μονοδρόμου. Δηλαδή, οι δανειστές με τη θεσμική τους έκφραση την Τρόικα δεν ήρθαν να συζητήσουν ποιες κοινωνικές ομάδες πρέπει να επιβαρυνθούν με τα βάρη της κρίσης. Όπως είπαμε και στη Βαϊμάρη, ποτέ στην πολιτική απάντηση δεν είναι μία. Ναι, χρωστάω, αλλά από πού θα μαζέψω τα λεφτά για να πληρώσω, να εξοφλήσω τον οφειλέτη μου. Η πολιτική εκεί δίνει πολλές διαφορετικές απαντήσεις. Μπορεί να είναι μείωση εσόδων, μπορεί να είναι κλείσιμο σχολείων, κλείσιμο νοσοκομείων, μείωση συντάξεων, μείωση μισθών. Μπορεί να είναι όμως και άλλα πράγματα. Μπορεί να είναι αύξηση της φορολογίας. Το δόγμα λοιπόν της Τρόικα ήταν μείωση δημοσίων δαπανών. Με τα επιμέρους μέτρα που όλοι ξέρουμε και όλοι ζήσαμε. Κατά βάση μείωση μισθών, συντάξεων, απολύσεις, συμφώνησης νοσοκομείων, συρρήκνωση του κράτους. Με ποια θεσμικά μέσα εφαρμόστηκε αυτός ο πολιτικός μονόδρομος? Με την απαξίωση του κοινοβουλίου και των κοινοβουλευτικών θεσμών. Σας θυμίζω ότι ιδίως το 2012 η πράξη νομοθετικού περιεχομένου ήταν σε αριθμό περίπου ίδιες με τους θετικούς νόμους. Τι θα πει αυτό? Ότι η Βουλή είναι το νομοθετικό σώμα. Είναι εκείνο το όργανο που είναι επιφορτισμένο με την ψήφιση των νόμων. Αυτό που έγινε στα χρόνια της κρίσης στην Ελλάδα ήταν κάτι αντίστοιχο με τη Βαϊμάρη. Ότι επειδή θεωρούμε ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλο πολιτικό κόστος και δεν ξέρουμε πολιτικά πώς θα τα βγάλουμε πέρα, επειδή αυτά τα μέτρα πρέπει να ψηφιστούν πάση θυσία, θα βρεθεί ένας άλλος τρόπος να περάσουν μέσω της έκδοσης πράξης νομοθετικού περιεχομένου, τις οποίες τις εκδίδει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας καθ' υπόδειξη της κυβέρνησης. Αν το δούμε λοιπόν, να δούμε την κρίση μέσα από το πρίσμα των θεσμών, νομίζω ότι εκεί έχουμε μια μεγάλη αναλογία. Και υπήρχαν και άλλα δύο θεσμικά, ήταν διαδικασίες του κατεπίγοντος, το οποίο θα πει τεράστια άρθρα, τεράστια νομοσχέδια των 200 ή των 300 άρθρων ψηφίζονταν μέσα σε μία ημέρα. Οι βουλευτές δεν είχαν τον χρόνο καν να τα διαβάσουν, όχι να σκεφτούν και να επιχειρηματολογήσουν. Η κυρία Βάκη δεν ήταν βουλευτής τότε, ήταν από το 2015 και μετά, αλλά έχει ζήσει παρόμοιες καταστάσεις, μπορεί να μας τα πει από πρώτο χέρι. Λοιπόν, όλα αυτά συνιστούσαν απαξίωση της Βουλής και απαξίωση των κομμάτων. Τα κόμματα στην Ελλάδα πάψανε να έχουν πολιτικό και θεσμικό ρόλο και γι' αυτό είδαμε μια διαδικασία αποσύνθεσης και ανασύνθεσης του πολιτικού συστήματος. Ήμασταν τυχεροί γιατί αυτή η ανασύνθεση δεν ήταν μια ανασύνθεση παρόμοια με αυτή που έλαβε χώρα
στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης. Αλλά αν δούμε τριγύρω μας, θα έλεγα ότι είμαστε μάλλον η εξαίρεση. Δηλαδή, από το πολύ πρόσφατο παράδειγμα της Βραζιλίας μέχρι τα ποσοστά της Λεπέν και τα ποσοστά ακροδεξιών κομμάτων σε πολλές χώρες της Ευρώπης, θα λέγαμε ότι ο κανόνας είναι ότι από την κατάρρευση των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων ευνοείται συχνότερα η ακροδεξιά παρά μια δημοκρατική αριστερόστροφη εναλλακτική. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω ως γενικό πλαίσιο. Θα ήθελα να δώσω κάποιες απαντήσεις στον Κώστα Μπορούσιν, ο οποίος μου άσκησε μια πολύ επικοδομητική κριτική. Θέλω να πω ότι είμαι ευτυχής για τη συγκεκριμένη παρουσίαση βιβλίου για τον εξής λόγο. Στις παρουσιάσεις του βιβλίου δεν είναι ο κανόνας ότι οι συγκριτές έχουν διαβάσει το βιβλίο και μιλάνε του βιβλίου. Σήμερα με τίμησαν πραγματικά οι συγκριτές και η Φωτεινή Βάκη και ο Κώστας Ρούσινος, η Κάζο και ο Σπύρος ο Κόκος, διάβασαν το βιβλίο και τοποθετήθηκαν επί του βιβλίου. Λοιπόν, πέντε ζητήματα που πολύ σύντομα δεν σας κουράζω. Ήταν η Βαϊμάρη καλό ή κακό πολίτευμα? Είπε ο Κώστας ο Ρούσινος ότι κακώς τη λέμε δημοκρατία. Πρέπει να σας πω ότι κατά τη δική μου την άποψη η Βαϊμάρη ήταν υπέροχο πολίτευμα. Και ήταν πολύ μπροστά από πολλά πολιτεύματα εκείνης της εποχής και σε ορισμένα ζητήματα ήταν μπροστά ακόμη και από την ελληνική δημοκρατία των πρόσφατων χρόνων. Θα σας αναφέρω μόνο δύο παραδείγματα. Είπε εισαγωγικά η Φωτεινή Βάκη για τις θεσμικές καινοτομίες. Το βασικό ήταν η κουλτούρα της απλής αναλογικής. Δηλαδή, φανταστείτε ότι στην Ελλάδα μέχρι το 2012 λέγανε οι νομικοί και οι συνταγματολόγοι και οι πολιτικοί επιστήμονες και όλος ο κόσμος ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει κουλτούρα συνεννόησης, ότι δεν μπορούν να συνεργαστούν 2, 3 ή 4 κόμματα. Αυτό μέχρι το 2012. Στη Βαϊμάρη λειτουργήσαν οι θεσμοί σχετικά ομαλά από το 19 μέχρι το 30, που ξέσπασε η οικονομική κρίση και το σύστημα της απλής αναλογικής λειτουργήσε. Είχαν την κουλτούρα του διαλόγου, των συμβιβασμών και νομίζω ότι σε μια προοδευτική κατεύθυνση. Δηλαδή, η δημοκρατία της Βαϊμάρης κατοχύρωνε και σημαντικά κοινωνικά δικαιώματα και έδινε και ψήφο στις γυναίκες, που στην Ελλάδα οι γυναίκες πήραν ψήφο το 52. Μου φαίνεται υπερβολή να λέμε λοιπόν κατ' όνομα η δημοκρατία της Βαϊμάρης. Τώρα, 48 που είχε η Βαϊμάρη, το οποίο δεν εφαρμόστηκε, καταστρατηγήθηκε, νοθεύτηκε. Ο τρόπος που εφαρμόστηκε το άρθρο 48 δεν ήταν αυτά που προέβλεπε το άρθρο 48. Όπως και το άρθρο 44 του Ελληνικού Συντάγματος για τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου δεν εφαρμόστηκε τα χρόνια της κρίσης. Κατάχρηση έγινε, καταστρατήγηση έγινε. Λοιπόν, άρθρο 48 περιλαμβάνει και το σημερινό Ελληνικό Σύνταγμα. Κατάσταση πολιορκίας λέει το Ελληνικό Σύνταγμα. Δεν θα πούμε ότι δεν ζούμε σε δημοκρατία. Όλα τα συντάγματα. Λοιπόν, πρώτη απάντηση αυτή λοιπόν. Καλή ή κακή Βαϊμάρη. Δεύτερο. Είπε ο Κώστας ότι εγώ υποστήριξα στο βιβλίο μία θέση περί αυτονόμησης επιστήμης. Νομίζω κάνω το ακριβώς αντίθετο στο βιβλίο. Δηλαδή, μιλάω για τη στράτευση, για την πολιτική στράτευση της επιστήμης. Ο Καρλ Σμιτ τι έκανε? Ο Καρλ Σμιτ ήταν ένας δαιμόνιος, πανέξυπνος συνταγματολόγος, αντικοινοβουλευτικός, μισούσε την Βουλή, μισούσε τα πολιτικά κόμματα, αλλά κορυφαίος συνταγματολόγος. Με φοβερή απήγηση, ο οποίος τι έκανε? Βρήκε στο επίπεδο της θεωρίας τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να μπουν στην άκρη η Βουλή και τα κόμματα προκειμένου να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα το οποίο εξυπηρετούσε τα συμφέροντα της οικονομικής ελίτ της εποχής. Γι' αυτό και όλο αυτό το σύστημα, πρόεδρος της Δημοκρατίας Φον Χίντεμπουργκ, οι καγκελάροι της διετίας 30-32, Σμιτ και η αστική τάξη της Γερμανίας, ήταν ένα σύστημα σε πλήρη συνεννόηση τα χρόνια της κρίσης. Οπότε, εγώ στο βιβλίο μιλάω για στράτευση, για πολιτική και ιδεολογική στράτευση του Σμιτ. Δεν μιλάω για καμία αυτονόμηση της επιστήμης. Τρίτη απάντηση. Μου χρέωσε αμέσως απόψεις θεωρίας των δύο άκρων. Καταρχήν, να πω ότι του χρόνου, το 2019, έχουμε τα 100 χρόνια από την καθίδρυση της Δημοκρατίας Βαϊμάρης. Το Σύνταγμα της Βαϊμάρης ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 1919.
Με αφορμή λοιπόν αυτή την επέτειο, γίνεται σε διεθνές επίπεδο μια συζήτηση για το ποιος έτσι τη Βαϊμάρη. Οι δύο βασικές απόψεις που συγκρούονται είναι η μεν μία που λέει ότι τη Βαϊμάρη την έριξαν τα άκρα, η δε άλλη που λέει ότι τη Βαϊμάρη την έριξε η αυταρχικοποίηση του κέντρου. Το δικό μου βιβλίο είναι στη δεύτερη άποψη. Δηλαδή μιλάει για μια αυταρχικοποίηση του κέντρου, η οποία άρχισε σταδιακά να συρρυκνώνει τη δημοκρατία μέχρι σημείου που αυτή καταλήφθηκε. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, ως προς τον όρο ριζοσπαστική δεξιά, όταν λέμε ο όρος ριζοσπαστικός, δεν έχει θετικό περιεχόμενο. Ο Κώστας θεώρησε ότι, έτσι το εξέλαβα τουλάχιστον, ότι όταν λέμε ριζοσπαστικός εννοούμε προοδευτικός. Όχι. Ριζοσπαστικός σημαίνει ότι αμφισβητεί τις θεμελιώδεις αρχές και τις οργανωτικές βάσεις ενός πολιτεύματος και θέλει να φτιάξει ένα πολίτευμα ριζικά διαφορετικό. Το οποίο μπορεί να είναι ριζικά διαφορετικό στην κατεύθυνση της εμβάθυνσης της δημοκρατίας, αλλά μπορεί να είναι και στην κατεύθυνση του ολοκληρωτισμού. Γι' αυτό στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν οι όροι radical left και radical right. Radical left είναι πάμε για σοσιαλισμό, radical right είναι πάμε σε μοναρχία, δικτατορία, εθνικοσοσιαλισμό, φασισμό κλπ. Εφόσον λοιπόν, όταν λοιπόν λέω ριζοσπαστική δεξιά, ενώ ότι ήταν μια δεξιά η οποία αντιστρατευόταν τις θεμελιώδεις αρχές της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Πρώτη τελευταία απάντηση, σαν να δείχνω να σας κουράζω, το ζήτημα της απαγόρευσης των κομμάτων. Ήταν ανακριβές αυτό που είπε ο Κώστας. Στη Βαϊμάρη δεν υπήρχε απαγόρευση κομμάτων. Η δημοκρατία της Βαϊμάρης ήταν υπερανεκτική. Δηλαδή, ανεκτική σε βαθμό κακουργήματος. Δεν υπήρχε ούτε κατά διάνοια. Είναι χαρακτηριστικό το εξής. Το καλοκαίρι του 1932, λίγο πριν τις εκλογές του Ιουλίου, φαινόταν ότι ο Χίτλερ θα πάρει την εξουσία. Πώς φαινόταν αυτό, είχαν γίνει εκλογές σε πολλά ομόσπονδα κρατήδια την άνοιξη του 1932. Και ο Χίτλερ σάρωνε παντού. Οπότε ήταν προφανές ότι τον Ιούλιο σε ομοσπονδιακές εκλογές θα κέρδιζε το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα του Χίτλερ. Ο Σμιτ τότε, μετά την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία, έγινε ο νομικός του Εθνικοσοσιαλισμού. Πριν όμως την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία, ο Σμιτ ήταν με αυτό που οι Γερμανοί λένε το προεδρικό καθεστώς, δηλαδή ένας κοινοβουλευτισμός ο οποίος είχε υπερενίσχυση της εκτελεστικής εξουσίας. Ο Σμιτ λοιπόν δεν ήθελε τον Χίτλερ. Και διατύπωσε την εξής άποψη στον τύπο της εποχής, παρακινώντας τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να λάβει θέση. Τι έλεγε? Έλεγε ότι υπάρχει η φιλελεύθερη αρχή της ίσης ευκαιρίας. Τι είναι η φιλελεύθερη αρχή της ίσης ευκαιρίας? Ότι λέει ο φιλελευθερισμός, τον οποίο μισούσε ο Σμιτ, ότι κάθε πολιτική δύναμη πρέπει να έχει μία ίση ευκαιρία να καταλάβει την πολιτική εξουσία. Με αυτή την αρχή έλεγε ο Σμιτ, πρέπει να τελειώνουμε. Δεν μπορεί η δημοκρατία να επιτρέπει σε έναν εχθρό της να εισέλθει στην εξουσία από το δωμάτιο της νομιμότητας και μετά να κλείσει την πόρτα της νομιμότητας με πάταγο πίσω του, ο εχθρός της δημοκρατίας. Δηλαδή, έλεγε ο Σμιτ, ότι αν θεωρούμε ότι κάποιος, αν καταλάβει την εξουσία, δεν θα αφήσει κανέναν άλλον να τη διεκδικήσει στο μέλλον, τότε ένας θεσμός, συμπροκειμένου ο πρόεδρος του ΡΑΙ, πρέπει αυτόν τον εχθρό να τον θέσει εκτός νόμου. Αυτά δεν τα προέβλεπε το Σύνταγμα. Αν τα προέβλεπε το Σύνταγμα, δεν θα χρειαζόταν να επιχειρηματολογεί και να φτιάχνει κατασκευές ο Σμιτ το καλοκαίρι του 1932. Η Γερμανία, η ομοσπονδιακή Γερμανία με τα πολεμικά, με το θεμελιώδη νόμο της Βόνης το 1949, με το τραύμα που είχε φέρει ο εθνικοσοσιαλισμός, κατοχύρωσε την απαγόρευση κομμάτων. Αλλά η απαγόρευση κομμάτων ισχύει στη Γερμανία από το 1949 και μετά. Στην Βαϊμάρη δεν υπήρχε απαγόρευση κομμάτων. Και το τελευταίο και κλείνω. Διαφώνησε ο Κώστας με τον όρο αυτοκτονία του Δήμου. Και είπε ότι πιο σωστό θα ήταν να πούμε δολοφονία του Δήμου. Κατά τη γνώμη μου, δολοφονία του Δήμου έχουμε όταν κατεβάζουμε τα τάνες.
δεν ρωτάμε κανέναν. Αποφασίζει μία ομάδα στρατιωτικών με το παλάτι, με τον οποιοδήποτε, ότι αύριο το πρωί καταλύεται η δημοκρατία. Στη Βαϊμάρη, δηλαδή, αν μιλήσουμε για δολοφονία του Δήμου, δεν μπορούμε να διακρίνουμε μεταξύ των τρόπων κατάλυσης ενός δημοκρατικού πολιτεύματος. Εδώ είχαμε τη συνειδητή ψήφο του γερμανικού λαού, δηλαδή ο λαός κατέβαινε στον δρόμο, πήγαινε στις κάλπες και έλεγε ότι αυτός που θέλω να με σώσει από τα δεινά μου είναι ο Χίτλερ. Λοιπόν, είχαμε λοιπόν μια διαδικασία επούσια συνειδητή του γερμανικού λαού, ο οποίος είπε για τους αλφαβήτα χι λόγους, θεωρώ ότι αυτός πρέπει να έρθει στην εξουσία. Αυτός ο ορκισμένος, δεδηλωμένος εχθρός της δημοκρατίας. Άρα, συνέπραξε ο λαός, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν συνέπραξε. Γι' αυτό ο όρος αυτοκτονία. Με την ψήφο του λαός και νομίζω ότι είναι ένας όρος ο οποίος μας απασχολεί στο παρόν, ακόμα θα μας απασχολήσει και στο μέλλον. Με την ψήφο του λαοί σε διεθνές επίπεδο φαίνεται να δίνουν έδαφος πολιτικό και κοινοβουλευτικό σε δυνάμεις οι οποίες απεργάζονται την κατάλυση της δημοκρατίας και τη στέρηση των πολιτικών ελευθεριών. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγκρατέας, αντίθετα με το χιούμορ που τον χαρακτηρίζει, απάντησε σοβαρά στον Κώστα Θεούση. Εγώ περίμενα να πει στην κριτική για το ότι στον αστική τάξη κάνει ακόμα και πόλεμο για να βγάζει χρήμα. Θεώρησε ότι θα έλεγε ότι το 1919 η Σοβιετική Ένωση υπήρχε υπουργός πολέμου και ήταν ο Τρότσκι, υπουργός κιόλας πολέμου. Περίμενα ότι θα απαντήσει με άλλον τρόπο και για τον όρο δολοφονία του λαού, χρησιμοποιήσει ο Κώστας και όχι του Δήμου, αλλά το νόημα ήταν το ίδιο. Σε αυτό το σημείο, ο συντονιστής της συζήτησης βρίσκεται ένα δίλημα για το εάν θα ξαναδώσει το λόγο στον Κώστα Θεούση για να ξεκινήσει πάλι ένα πινκόμ μεταξύ τους ή αν θα βάλω άλλη μια μικρή ψηφίδα στη μάχη του πάνελ, προκαλώντας ενδεχομένως το έτερο μέλος του πάνελ που δεν έχει εμπλακεί ακόμα στις συγκρούσεις, την αξιότιμη κυρία Βάκη, θέτοντας το εξής ζήτημα. Ακούσατε πολλές φορές να λένε οι ομιλητές και ο συγγραφέας και η κυρία Βάκη και ο κύριος Ρούσινος για το άρθρο 48 του συντάγματος της Βαϊμάρης. Αυτό από την τιμή του συγγραφέα το έχω διαβάσει και το βιβλίο του. Το άρθρο 48 προέβλεπε, υπενθυμίζω, ότι σε πολύ ειδικές συνθήκες μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ακόμα και ένοπλη βία ή και να αναστείλει κάποια πολύ συγκεκριμένα περιοριστικά αναφερόμενα θεμελιώδη δικαιώματα. Να μαζευόμαστε όσοι ζούσατε μπαμπά στη Πούντα, θυμάστε. Στη δική μας εδώ. Με αυτό το πράγμα, αυτή ήταν η διαμάχη που ακούτε Σμιτ, Κέλσεν, αυτά τα περίεργα γερμανικά ονόματα, όσοι δεν είστε νομικοί, ιστορικοί ή φιλόσοφοι στον χώρο, και αυτό έγινε η μάχη εκεί, ώστε να γίνει ερμηνεία του άρθρου 48, να απλωθεί το άρθρο 48 και με βάση το άρθρο 48 να ψηφιστούν ένα σωρό οικονομικά μέτρα σαν αυτά που έκοψαν τη σύνταξη του πατέρα μου, που συγχώνησαν σχολεία και χάθηκαν θέσεις εργασίας για δασκάλους. Οι τάξεις έγιναν πάλι με 35 παιδιά από το 2010 και μετέπειτα. Η κυρία Βάκη ενδεχομένως θεωρεί ότι ξέχασε ότι θα την προκαλούσα. Καταλήγω λοιπόν λέγοντας ότι το 2011 επί Γεωργίου Παπανδρέου, πρωθυπουργίας ΓΑΠ, είχαμε 6 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Εν συνεχεία, είπε και ο συγγραφέας, το 2012 φτάσαμε να έχουμε, εάν δεν κάνω λάθος, 33 επί Σαμαρά, κυβερνήσεως Σαμαρά, Αντώνη Σαμαρά. Και σε συνέχεια με τον Παπαδήμο που είχε άλλες 7 γι' αυτό, 33 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Κυκλοφορεί ότι το πρώτο έτος κυβερνήσεως του ΣΥΡΙΖΑ ότι είχαμε 34 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Το 2015 δεν είμαι σίγουρος ότι είναι ακριβές. Θα ήθελα μια απάντηση σε αυτό από την κυρία Βάκη. Γιατί υπάρχει μια αναλογία, τουλάχιστον για όσους δεν είναι νομικοί, συνεννοούνται μεταξύ του, υπάρχει μια αναλογία. Με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που στην ουσία παραλείπεται η Βουλή, θεωρητικά μετά από 2 μήνες επικυρώνονται με τυπικό νόμο. Θυμάμαι ότι μια φορά βρήκα μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου του 1991 επί Κοντογιανόπουλου της Νέας Δημοκρατίας για τις καταλήψεις των σχολείων, πολύ αυστηρή, η οποία έπρεπε να επικυρωθεί μέσα σε 2 μήνες και το έψαξα το 2011 και δεν είχε επικυρωθεί. Αλλά συνέχισε να την επικαλούνται διευθυντές σχολείων για τις καταλήψεις. Μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου δεν πέρασε ποτέ τελικά την πόρτα της Βουλής. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αναλογία μεταξύ πράξης νομοθετικού περιεχομένου και αυτών των διαταγμάτων που την περίοδο που άρχισε σιγά σιγά να πνέει τα λίστια
οι Βαϊμάροι αποτέλεσαν ουσιαστικά τον τρόπο άσκησης της εξουσίας στη Γερμανία. Δυστυχώς, όλοι όσοι είμαστε εδώ, το 2010 και μετά, ζήσαμε πράξη νομοθετικού περιεχομένου από μία απαραίτητη ενδεχομένου λόγω του κατεπτύγοντος που ήταν του Ιουλίου του 2018, προκειμένου πολύ γρήγορα, μέσω θερινού αναγκαλώδους τμήματος βολής, να ψηφιστούν μέτρα για τους πυρόπληκτους στο ΜΑΤΙ. Εκεί μπορεί να το καταλάβει κάποιος ότι είναι κατεπτύγον. Και έγινε τον Ιούλιο του 2018. Υπάρχουν και κάποιες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου επί όλων των κυβερνήσεων, οι οποίες έχουν και σκανδαλώδες περιεχόμενο. Και δεν είναι μόνο η πράξη για τα capital controls του 2015, που επίσης, κατά την άποψή μου, είναι επιβεβλημένη, αλλά πολύ σωστά, όπως παραθέτει η κυρία Βάκη, το παράδειγμα να κλείσει η δημόσια τηλεόραση. Σε ένα βράδυ να πέσει το μαύρο με μια αντίστοιχη πράξη επί Σαμαρά, το θυμάστε όλοι βλέπατε τηλεόραση τώρα. Θα ήθελα μια άποψη επ' αυτής της ομοιότητας, μιας και έχουμε την τύχη να έχουμε το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του συγκεκριμένου κόμματος, το οποίο σήμερα κυβερνά στο πάνελ μας, να μας απαντήσει κάτι για την άποψή της για την διακυβέρνηση με πράξεις του νομοθετικού περιεχομένου. Ναι. Τώρα ακούω. Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να πάω τη συζήτηση τόσο στα δικά μας εδώ πέρα. Μολονότι όντως οι αναλογίες και οι παραλληλισμοί είναι αναπόφευκτοι. Εγώ να πω απλώς ότι δεν θυμάμαι πόσες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Και δεν το λέω ως δικαιολογία. Πραγματικά δεν θυμάμαι, είχαμε το 2015. Θυμάμαι μία με την οποία έθνης μας ανακοινώθηκε ότι μεταφέρονται τα αποθεματικά όλων στην Τράπεζα της Ελλάδος και θυμάμαι και μία άλλη για τη βιομηχανία της ζάχαρης, όπου υπήρχε εκεί ένα πρόβλημα. Αυτή φέτος για το ΜΑΤΙ, για τους πυρόπληκτους. Εγώ έχω να πω ότι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου θα πρέπει να αποφεύγονται πάση δύναμη και πάση θυσία, διότι όντως αλλοιώνουν την κοινοβουλευτική αρχή. Εάν υπάρχει μόνο έκτακτη κατεπίγουσα ανάγκη που να αφορά όμως έναν καλό σκοπό, ας πούμε ότι εκεί μπορεί κάποιος να πει ότι καλώς να έρθει όπως με μια φυσική καταστροφή, για παράδειγμα, έτσι. Δεν θέλω να μπω σε μια συζήτηση καλές και κακές ποινητή. Μια φυσική καταστροφή όπου πρέπει να περάσει κάτι μέσα σε μία μέρα για να ανακουφιστούν κάποιοι συμπολίτες σου που έχουν χάσει τα σπίτια τους, για παράδειγμα, έτσι, από ένα σεισμό, από μια πλημμύρα, από μια πυρκαγιά. Εκεί μπορώ να το δικαιολογήσω. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι πρέπει να αποφεύγονται. Να πω επίσης ότι όσον αφορά το δικό μας μνημόνιο, σε εισαγωγικά θα το βάλω, και θα διαφωνήσω με κάτι, επίτρεψέ μου, Κώστα, να το πολιτικοποιήσω λίγο κι εγώ. Δεν είμαι σίγουρη ότι, γιατί άκουσα και για τις κολοτούμπες και για αυτά, δεν είμαι σίγουρη ότι αν είχε ακολουθήσει μια άλλη αταλάντευτη, ηρωική και πένθυμη γραμμή η τότε κυβέρνηση και είχαμε πάει σε μια έξοδο από όλα, εάν αυτό θα είχε τελεσφορήσει, εάν αυτό δεν θα συνεπαγόταν και λήψη μιας παραγωγικής δομής που είχε η χώρα μας και που είναι αποτέλεσμα παλαιών αμαρτιών και παθογενειών, δεν θα είχε χρεοκοπήσει άτακτα και αν τότε δεν θα είχαμε δει μία άνοδο της Χρυσής Αυγής πολύ μεγαλύτερη από αυτή που δυστυχώς βλέπουμε τώρα. Δεν το λέω, πρόσεξε με, για να δικαιολογήσω, καλά και κακά μνημόνια δεν υπάρχουν. Δυστυχώς νεοφιλελεύθερη σκοπή είναι, επιβάλλονται έξωθεν. Εμείς προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε, αν θέλετε, κάποιους τόπους αντίστασης. Τι να κάνουμε, εγώ θεωρώ καλό ότι, εντάξει, αυτό το πολύ δύσκολο πλαίσιο, 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστοι άνθρωποι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. Θεωρώ θετικό ότι διαγράφησαν κάποια χρέη ανθρώπων που τότε ήταν άνεργοι και τόλμησαν να αρρωστήσουν και να διαβούν την πόρτα και μετά τους ήρθαν τα σημειώματα από την εφορία. Επίσης θεωρώ σε θεσμικό επίπεδο ότι αν και ήμασταν ταλαιπωρημένοι και φτωχοί, τους πρόσφυγες στην αρχή τους υποδεχτήκαμε με καλώς τους και ένα κουτί γάλα από το ειστέρημά μας. Γιατί για να βλέπουμε και λίγο η αμφισβήτηση της ευρωζώνης, της οικονομικής κρίσης που οδηγεί στη γειτονική μας χώρα και τι γίνεται εκεί με τα κλειστά σύνορα και το προσφυγικό. Δηλαδή, πανάκια δεν είναι καμιά φορά η έξοδο, είναι να παλέψεις εντός για να οικονομήσεις μια διαφορετική Ευρώπη. Εξακολουθώ να το πιστεύω αυτό. Και κάτι άλλο ήθελα να πω. Α, και επίσης αυτό, επειδή υπήρχαν όντως και τότε στη Βαϊμάρη δύο γραμμές, στην κρίση, την οικονομική κρίση. Φυσικά πέραν του Ατλαντικού το πρόβλημα λύθηκε με τη γραμμή του Ρούσβελτ και που εφάρμοσε μια κεϊνσιανή πολιτική. Στην Ευρώπη, από τη Βαϊμάρη μέχρι τις μέρες μας,
ισχύει το «η εγχείρηση πέτυχε, ο ασθενής απεβίωσε». Δηλαδή αυτό που παρουσιάστηκε ως πανάκια, επιδείνωσε και επέτεινε την κατάσταση και δοκίμασε και την κοινωνική συνοχή. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχουν και εκεί αρκετές αναλογίες, υπό την έννοια ότι δύο πολιτικές, ή μάλλον τρεις μπορούσαν να εφαρμοστούν. Η μία ήταν η κεϊνσιανή λύση που δεν επελέγει στην Ευρώπη. Η άλλη ήταν να φορολογηθεί το μεγάλο κεφάλαιο. Να μην την πληρώσει ο απλός πολίτης, να μην την πληρώσουν τα μεσαία στρώματα, ο δημόσιος υπάλληλος και να μην την πληρώσουν και δημόσιες δαπάνες με ολέθριες συνέπειες. Μια κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους. Και η τρίτη λύση ήταν η καταστροφική τελικά, τα συνήθη θύματα και τα συνήθη υποζύγια, περικοπές σε μισθούς και συντάξεις κτλ. Εδώ πέρα σε εμάς τα τελευταία χρόνια, κοιτάξτε, όταν έχεις ένα πολύ σημαντικό τμήμα πληθυσμού που είναι η ακραία φτώχεια, δεν μπορείς να την πετάξεις και στον Γιάννα, κάτι πρέπει να κάνεις. Νομίζω ότι και εκεί δημιουργήθηκαν κάποιοι τόποι αντίστασης, χωρίς να σημαίνει ότι η επιτυχία μιας κυβέρνησης κρίνεται από το να έχει συνέχεια επιδόματα ή να δοσοποιεί τα χρέη. Αλλά ας σκεφτούμε λίγο πάλι τις αναλογίες, ποιες ήταν οι παράπλευρες απώλειες και στα δικά μας και ότι τέλος πάντων δεν είναι όλα έτσι πολύ εύκολα. Σίγουρα θα υπάρχουν, υπήρχαν πράγματα που θα μπορούσαν ακόμα να γίνουν. Θεωρώ πάντως ότι πάντα δημιουργείς κάποιους τόπους αντίστασης ή κάποιας κοινωνικής πολιτικής, όταν αυτό το πράγμα που λέγεται προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής δεν το διεκδικείς ως ιδεολογική σου ιδιοκτησία. Έτσι, ας το σκεφτούμε και αυτό, σε κανέναν δεν άρεσε, κανείς δεν βγήκε να πει, όπως βγαίνουν κάποιοι άλλοι, αν θυμάμαι καλά και δεν με απαντάει η μνήμη μου, ότι είναι ευλογία και το Βάστα Τόμψε, πώς το έλεγε, Βάστα Σόιμπλε, εγώ θα κάνω περισσότερες απολύσεις. Ο άντρας είναι ευλογία. Τέλος πάντων, δεν με απαντάει η μνήμη μου. Κανείς δεν ισχυρίστηκε κάτι τέτοιο, κανείς δεν μεταλλάχθηκε σε ένα βράδυ στο νεοφιλελεύθερο, κανείς δεν δικαιοποιείται την ιδιοκτησία ενός τέτοιου προγράμματος. Ας λάβουμε λίγο υπόψη όμως και τους συσχετισμούς δυνάμεων και πόσο δύσκολη ήταν εκείνη τη δεδομένη στιγμή και ότι η χώρα μας δεν είχε καμιά. Βλέπω τώρα την Ιταλία. Η Ιταλία είναι η δεύτερη βιομηχανική χώρα στην Ευρώπη, που έχει ένα τρισεκατομμύριο χρέος. Εμείς έχουμε, είχαμε ένα διαλυμένο παραγωγικό ιστό, η αποβιομηχάνηση της χώρας άρχισε πολύ νωρίτερα. Πρωτογενής τομέας ανύπαρκτος. Θεωρώ ότι θα ήταν παράτολμο και παρακινδυνευμένο. Άλλες απόψεις τις δέχομαι, τις συζητάω έτσι, εδώ δεν κάνουμε τώρα, δεν είμαστε στο πάνελ, συζητούμε με επιχειρήματα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι τέτοιου τύπου προγράμματα με περικοπές δημοσίων δαπανών και με κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους γίνονται γενεσιουργός αιτία της ανόδου του φασισμού. Δεν θα εξισώσω όμως, αγαπητέ μου Κώστα, πάλι αν μου επιτρέψεις και ένα θεωρητικό, ελπίζω να μην έχω κάνει κατάχρηση. Δεν πιστεύω σε αυτή την εξίσωση ότι ο καπιταλισμός και ο φασισμός είναι το ίδιο πράγμα. Ο καπιταλισμός, ειδικά στα πρώιμα στάδια του, γέννησε και κάποιες ιδέες του κλασικού φιλελευθερισμού. Μπορεί να γέννησε την ελεύθερη αγορά, αλλά την ίδια στιγμή γέννησε και την ελευθερία της διακίνησης των απόψεων και την ελευθερία της έκφρασης και την ισονομία, όχι την ισότητα με υλικούς όρους, έστω την ισονομία, όλοι μας στήσει ενώπιον του νόμου. Και την ελευθερία και από τη Γαλλική Επανάσταση. Η Γαλλική Επανάσταση δεν ήταν κάποια προλεταριακή επανάσταση, μια αστική επανάσταση ήταν. Γέννησε τέτοιες αξίες. Άλλο αν τις φετερίστηκε, αν τις πράγμασε. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να αποφεύγουμε τέτοιου είδους εξώσεις. Γεννάει ο καπιταλισμός εν κρίση. Είναι μία από τις γενεσιουργές αιτίες του φασισμού. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι το ίδιο πράγμα. Κάτι τέτοιο κατά. Τότε με συγχωρείς, εγώ δεν κατάλαβα σωστά. Εντάξει. Εντάξει, αν υπάρχει κάτι άλλο στην πορεία. Ο Κώστας Χωρούσιος, έχει ζητήσει το λόγο. Σύντομα, παρακαλώ σε δύο λεπτά, αν υπάρχει δυνατότητα για να απαντήσει και στους συγκρατές. Δεν είναι ο καπιταλισμός και ο φασισμός το ίδιο πράγμα. Είναι... να μην κατάλαβα εγώ σωστά, κατάλαβα ότι είναι το ίδιο. Είναι επιλογή του καπιταλισμού να ακολουθήσει και αυτή τη μέθοδο, προκειμένου να υπερασπιστεί το μέλλον του. Το δεύτερο είναι το ότι στο ερώτημα αν είχαμε ακολουθήσει άλλη πολιτική. Εγώ δεν θεωρώ ότι μπορούσα να ακολουθήσει άλλη πολιτική. Αυτό όμως μπορούσατε ήταν να είστε ειλικρινείς. Εντάξει. Ωστόσο, υπάρχει με σχέση με τις πράξεις
σε σχέση με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Χθες κατέθηκε στη Βουλή, από ό,τι ξέρω, ένας νόμος, μια πρόταση νόμου για την κατάργηση του ένφια με ισοδύναμο την φορολόγηση της μεγάλης περιουσίας. Εμένα δεν με πείραζε και δεν νομίζω και κανένα στον ελληνικό λαό να ψηφιζόταν και μία φορά μία πράξη νομοθετικού περιεχομένου η οποία, και ας μείνει και πράξη νομοθετικού, ας είναι και κανονικός νόμος, ακόμα καλύτερα, η οποία θα έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι είχε να κάνει με το φίλο τον Αλέξανδρο. Το 5 Μαρτίου του 1933 απαγορεύεται το Κομμουνιστικό Κόμμα δύο μέρες μετά τις εκλογές. Τις τελευταίες εκλογές. Απαγορεύτηκε από τη δημοκρατία της Βαϊμάρης. Διότι ήταν ακόμα δημοκρατία και Χίτλερ, εξουσιοδοτικός νόμος απόδοσης όλης της εξουσίας του Χίτλερ, έγινε 20 μέρες αργότερα και προϋπόθεση για να μπορέσει να περάσει από τη Βουλή αυτός ο νόμος ήταν η απαγόρευση του Κομμουνιστικού Κόμματος για να μην υπάρχουν οι κομμουνιστές στη Βουλή, η οποία εμπόδιζε στο να υπάρχει η αναγκαίο συσχετισμός για να περάσει αυτή η δυνατότητα να αναδοθεί όλη η εξουσία του Χίτλερ. Επίσης, στα γεννητσούρια της, η δημοκρατία της Βαϊμάρης είχε τη δολοφονία της Ρόζα Λούξεμπουργκ και του Κάρολ Λιμπέρ. Έτσι. Λοιπόν, σε σχέση με την αυτονόμηση θεωρεί των άκρων, νομίζω ότι θα κάνω μια αυτοκριτική. Σε σχέση με το εξής, αφήνεται η αίσθηση, επειδή υπάρχει μεγάλη αναφορά στους δύο θεωρητικούς, το Σμιθ και το Κίσον, αφήνεται η αίσθηση ότι τελικά οι θεωρητικοί λειτουργούν αυτόνομα από την πολιτική θεωρία. Αφήνεται αυτή η αίσθηση, να το διορθώσω. Και σε ό,τι έχει να κάνει, τουλάχιστον εγώ έτσι το ήξερα, και σε ό,τι έχει να κάνει με την θεωρία των δύο άκρων, η υιοθέτηση της έννοιας ριζοσπαστικής μέσα στο περιβάλλον το οποίο ζούμε και με όλη αυτή την καλλιέργεια των δύο άκρων αφήνει αυτή την αίσθηση. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την υπέροχη δημοκρατία της Βαϊμάρης, 14 χρόνια δημοκρατία με 7 χρόνια κατάρριξη της Βουλής περίπου αθρηστικά. Με 7 χρόνια περίπου κατάρριξη δημοκρατίας αθρηστικά, νομίζω τέτοια υπέροχη δημοκρατία δεν έχει ανάγκη ο λαός. Λοιπόν, τελειώνω λέγοντας το εξής. Δολοφονία του Δήμου, γιατί υπήρχε κατά τη γνώμη μου. Υπήρχε κατά τη γνώμη μου διότι δούλεψαν επιτελεία προκειμένου να προκύψει αυτό το αποτέλεσμα. Και δούλεψαν με πολύ συστηματικό, αποφασιστικό τρόπο. Έτσι, η συσκέψη των μεγαλοβιομηχάνων και η συνεργασία τους με επιτελεία των κομμάτων οδήγησε στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και ξέρετε, υπήρξε πακτολός χρημάτων προς το Χίτλερ στις τελευταίες εκλογές και παρόλο τον πακτολό χρημάτων και παρόλη αυτή την οργανωμένη προσπάθεια μέσα από τις εκλογές, δεν μπόρεσε ο Χίτλερ να πάρει την αναγκαία πλειοψηφία. Και την αναγκαία πλειοψηφία την πήρε αφού συστρατεύτηκαν όλα τα υπόλοιπα κόμματα, διότι αυτό διατήρησαν οι βιομηχανοί. Προκειμένου να προκύψει αυτό το αποτέλεσμα και αφού έκλεισαν στη φυλακή όλου του βουλευτέ του Κομμουνιστικού Κόμματο. Διαφορετικά αποτέλεσμα δεν είχαν προκύψει, δεν είχε προκύψει αυτοκτονία. Υπήρξε λοιπόν πολύ καλά συντονισμένη σε πολλά επίπεδα δολοφονία των στοιχειωδών αυτών τέλο πάντων δικαιωμάτων που είχαν γίνει την περίοδο. Εγώ απλώς θέλω να πω ότι να εξετάζουμε, εγώ διαφωνώ με, θεωρώ ότι η δημοκρατία της Βαϊμάρης είχε τηρουμένο των αναλογιών πάντα, πολύ δημοκρατικά, ριζοσπαστικά, με την καλή έννοια. Δεν μου αρέσει κιόλας η αρνητική σήμανση του ριζοσπαστικό σε σχάτος. Λοιπόν, είχε τέτοια χαρακτηριστικά και έκανε δημοκρατικές τομές. Θα ήθελα όμως να πω κάτι. Ας μην ξεχνάμε για ποια Γερμανία μιλάμε εκείνη την εποχή. Και ιστορικά πάντα, πότε στη Γερμανία εισήλθε το ρεύμα, εγώ θα πω, του διαφωτισμού, όταν η Ευρώπη υπόλοιπη δονείται από μεγάλες επαναστάσεις, από ριζοσπαστικά προτάγματα, από το τρίπτυχο της Γαλλικής Επανάστασης, όταν είχαν διαμορφωθεί ήδη εθνικά κράτη στην υπόλοιπη Ευρώπη, η Γερμανία σε τι κατάσταση βρισκότανε. Κατακερματισμένη σε πριγκιπάτα, σε δουκάτα κλπ. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Ναπολεόντιοι πόλεμοι στη Γερμανία και το Χέγγελ, ας πούμε, που έλεγε ότι το απόλυτο πνεύμα στη φαινομενολογία στην Ιένα είναι ο Ναπολέοντας ο απελευθερωτής, είχαν υποδεχτεί υπεφωτισμένοι τον Ναπολέοντα ως απελευθερωτή. Και τότε μάλιστα υπήρχε και μια συντηρητική αναδίπλωση με το ρεύμα του ρομαντισμού, στα συντηρητικά χαρακτηριστικά του, με τον ιστορικισμό που αναδύθηκε, με ποικίλους εθνικισμούς, με το Χέρντερ. Θέλω να πω με όλα αυτά ότι ο διαφωτισμός άργησε πάρα πολύ να φτάσει στη γερμανική κοινωνία. Ας το έχουμε αυτό υπόψη μας για να κρίνουμε με βάση αυτές τις αναλογίες και αυτό το πλαίσιο και τη δημοκρατία της Βαϊμάρης και τι σηματοδοτούσε. Άλλωστε,
αιτήματα όπως η ψήφος στις γυναίκες, η απλή αναλογική, που σε εμάς, στη δική μου, άρχισαν να έρθουν τόσο πολύ, δεν μπορεί να τα παρακάμψει κάποιος αβασάνιστα. Ήταν δημοκρατικές τομές για μια χώρα που έβγαινε από τη μοναρχία, από τον Κάιζερ. Έτσι, δηλαδή, ας το τοποθετούμε λίγο στο πλαίσιο του κάτι, όσον αφορά το 48. Το άρθρο 48, το ότι γίνεται καταστρατήγηση του συντάγματος, δεν φταίει κατά ανάγκη το άρθρο. Έλεγε ότι ακόμα και στην περίπτωση, στο δίκαιο της ανάγκης, όταν αποκτά αυξημένες αρμοδιότητες ο πρόεδρος του Ράιχ, για ποιο λόγο? Για δύο πράγματα, την ειρήνη και την αποκατάσταση της τάξης. Δεν έλεγε πουθενά για πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, έτσι δεν είναι, για την οικονομία. Ακόμα όμως και εκεί ελέγχεται. Ελέγχεται από τη Βουλή, υπήρχε αυτό το σύστημα των, πώς το λέμε, των ισορροπίων check and balances, που λέμε. Των αντισταθμίσεων. Ναι. Μπορούσε λοιπόν να ελεγχθεί, έπρεπε μάλλον να ελέγχεται από τη Βουλή. Και ουσιαστικά και έγινε ένα κουντετά. Δηλαδή καταργήθηκε, έγινε μια λαθροχειρία. Οι ιδέες συνταγματολόγοι της εποχής για μένα ήταν καταλήτες εξελίξεων. Γι' αυτό είπα όχι πολιτική μέσα στις έννοιες, αλλά το ακριβώς αντίθετο, πώς η θεωρία παρισφραίει, δυσδύει και επιτελεί καθοριστικό ρόλο στην έκβαση των πολιτικών εξελίξεων και στη λήψη πολιτικών αποφάσεων. Στην ελίτ όμως, όχι στον πόπολο. Το πόπολο δεν μου αρέσει. Ο λαός το διαμόρφωσε συνείδηση, ο λαός ένιωθε προδομένος, ταπεινωμένος, εξαθλειωμένος και προδομένος από τα κόμματα. Να θυμηθούμε μια άλλη αναλογία. Εξαερώθηκε το S5. Γιατί θεωρήθηκε ενδοτικό, θεωρούσε ότι πρέπει να παραμείνουν σταθεροί κυβερνητικοί συνασπισμοί που συμμετείχε. Μας θυμίζει κάτι μήπως αυτό? Κάτι μας θυμίζει. Κόμματα πώς εξαερώθηκαν μια νυχτή, διότι ο πολίτης θεωρούσε ότι και πρόδωσαν τις αρχές τους και συμμετείχανε σε αυτή την απαξι... το από τα θεσμικά διέξοδα, τα επέφεραν με τη στάση τους. Επίσης μια άλλη έτσι αναλογία. Αυτό και κάποιοι, ας πούμε, που μιλάνε για τη σοσιαλδημοκρατία, ας αναστοχαστούν μερικά πράγματα. Καλό θα ήταν. Το σημείο αυτό θα δώσω το λόγο στον Αλέξανδρο Καβλονίδη, που είναι ο πρώτος συνάδελφος του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου. Το μαλλιά μου, έτσι. Ελεύθερα. Μία απλή, θα έλεγα απλοϊκή ερώτηση, επειδή σας παρακολούθησα με πολύ μεγάλη προσοχή. Ειδικά του κύριου Κεσόπουλο, και όσο μιλούσατε, ξεφύλιζε το βιβλίο σας. Είναι γεγονός ότι κάνετε μια πάρα πολύ σοβαρή μελέτη γύρω από τον προϋορισμό των αιτίων που οδήγησαν στην κατάλυση της δημοκρατίας της Βαϊμάρης. Και φαντάζομαι ότι όταν το διαβάσω θα γίνω σοφότερος. Είδα και την άποψη του κύριου Ρούσινου. Ο ένας λέει ότι ο Δήμος, ο λαός, αυτοκτόνησε τότε, ο άλλος λέει ότι δολοφονήθηκε. Θυμήθηκα ότι πριν από μερικά χρόνια είχα πάει στο Νταχάου. Το Νταχάου αυτό καθ' αυτό εντυπωσιάζει και με τόση φόρτιση, έτσι. Παρακολούθησα όμως ένα βίντεο μέσα σε ένα χώρο που έχουν εκεί και είδα το εξής. Ένα τεράστιο σωρό πτωμάτων και στη βάση αυτού του σωρού του βουνού ήταν μία μπουλντόζα στο μέγεθος της καρέκλας και της αίθουσας, αυτή ήταν η διάσταση, δηλαδή τα πτώματα είχαν τέτοιο ύψος που η μπουλντόζα φάνταζε σαν καρέκλα σε αυτή την αίθουσα. Αναρωτιέμαι λοιπόν, τόσοι επιστήμονες έχουν ασχοληθεί γύρω από τα αίτια που οδήγησαν στο να καταληθεί η δημοκρατία της Βαϊμάρης, να αναδειχθεί ο Χίτλερ. Η φτώχεια, το πολιτικό σύστημα, η κρίση, όλα αυτά δικαιολογούνται. Τα ίδια που θα μπορούσαν να ήταν στη Ρωσία, την προεπαναστατική. Στη μεν Γερμανία είχαμε το φασιστικό φαινόμενο, στην άλλη το κομμουνιστικό, το σοσιαλιστικό φαινόμενο. Φυσικά δεν ήταν οι ίδιες κοινωνικές καταστάσεις και πολιτικές καταστάσεις. Αλλά λέω, τι επιλέγει ο ένας λαός και τι επιλέγει ο άλλος. Η ερώτηση φαντάζει απλοϊκή. Μέσα μου όμως είναι πολύ δύσκολα απάντητη. Ο γερμανικός λαός, ο λαός αυτός, ο οποίος φημίζεται για την πειθαρχία του, για το τι έχει προσφέρει και στον πολιτισμό της ανθρωπότητας, στο διαφωτισμό, πώς δέχτηκε
να αλλάξει το σύστημα με το άρθρο 48, να ψηφίσει το Χίτλερ, να τον παρακολουθήσει σε αυτό το οποίο έγινε, αυτό το τεράστιο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, αυτός ο πολιτισμένος λαός, ο οποίος συμμετείχε, αποδέχτηκε να δημιουργούνται τέτοια φαινόμενα σαν αυτό που παρακολούθησα στο βίντεο στον Ταχάου, κύριε Κεσόπουλε, και να βλέπει αυτή την κατάσταση, και επειδή ιτήθηκε στον πόλεμο, τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ίσως έφτιαξε ως μνήμη το στρατόπεδο του Ταχάου ή στα άλλα στρατόπεδα στην Πολωνία κτλ. Η ερώτηση τώρα, πέστε μου σας παρακαλώ, ποιος είναι ο ρόλος του λαού, ειδικά σε αυτή την περίοδο του γερμανικού λαού, σε αυτή την περίοδο, έτσι ώστε δια της στάσεώς του να αποδεχθεί και την κατάληψη της δημοκρατίας της Βαϊμάρης και να γίνει αυτό το τεράστιο έγκλημα ενάντια στην ανθρωπότητα. Η ερώτησή σας νομίζω έχει απασχολήσει πάρα πολλούς όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι δεν μπορεί να απαντηθεί από τους θεράποντες μιας επιστημονικής πειθαρχίας. Και κατά μείζον αλόγο νομίζω ότι είναι δύσκολο να την απαντήσει ένας νομικός αυτή την ερώτηση. Δηλαδή νομίζω ότι είναι ερώτηση που αφορά πρωτίστως κοινωνιολόγους και πολιτικούς επιστήμονες. Αυτό που θα έλεγα είναι το εξής. Μέχρι πολύ πρόσφατα, μέχρι πριν 10 χρόνια ας πούμε, το ότι ο Χίτλερ πήρε την εξουσία, νομίζω μας φαινόταν αδιανόητο. Δηλαδή λέγαμε πώς είναι δυνατόν ένας λαός να ψήφισε έναν δηλωμένο φασίστα και να του έδωσε την εξουσία. Ήταν μοναδική περίπτωση. Ο Μουσολίνη δεν ήταν τέτοια περίπτωση. Ο Μουσολίνη όταν διορίστηκε πρωθυπουργός, Ιταλίας είχε 6,5%. Την Οκτωβριανή Επανάσταση, η οποία, αν μου επιτρέπετε, δεν ήταν καθολική επιλογή του ρωσικού λαού. Ήταν μια επαναστατική πρωτοπορία. Εδώ είχαμε ένα καταγεγραμμένο. Ναι. Ήταν μια επαναστατική πρωτοπορία, λοιπόν. Δεν ήταν ένα 40-50% στις κάρτες. Λοιπόν, θέλω να πω, μέχρι πριν από 10 χρόνια μας φαινόταν αδιανόητο. Τώρα σιγά σιγά αυτό το αδιανόητο σε συνθήκες οικονομικής κρίσης αρχίζουμε και το βλέπουμε δίπλα μας να θεριεύει όλο και περισσότερο και να χτυπάει πόρτες πολιτισμένων κρατών και αν θέλετε να χτυπάει πόρτες όπως είπα το παράδειγμα της Βραζιλίας. Θα μπορούσα να αναφέρω το παράδειγμα της Ιταλίας, όχι μόνο με τον Σαλβινί σήμερα και με τον Μπερλουσκόνη παλιότερα και του Τραμπ κλπ. Θέλει να σταματήσει να κάνει το διάλογο. Λοιπόν, μου κάνει μεγαλύτερη εντύπωση λοιπόν το σημερινό ποσοστό της ακροδεξιάς σε χώρες όπου υπάρχουν δημοκρατικοί θεσμοί 200 χρόνια, δηλαδή η Αμερική αυτή τη στιγμή έχει μια δημοκρατική παράδοση, η Γαλλία, έχουν δημοκρατική παράδοση 200 χρόνων. Αν θέλετε μου φαίνεται πιο ανεξήγητο το 30% της Λεπέν ή η ανάδειξη του Τραμπ στην εξουσία από μια χώρα η οποία, όπως είπε η κυρία Βάκη, μόλις είχε βγει από τη συνταγματική μοναρχία, δεν είχε εμπεδωμένους δημοκρατικούς θεσμούς, δεν είχε εμπεδωμένη δημοκρατική συνείδηση. Ήταν μια χώρα, αν θέλετε, όπου υπήρχε και μια περίοδος όπου υπήρχε στις κοινωνίες η κουλτούρα της βίας. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ήταν ένας εξαιρετικά βίαιος πόλεμος. Η βία στις κοινωνίες δεν ήταν τόσο ξένη όσο μας είναι σήμερα. Νομίζω ότι στις σύγχρονες κοινωνίες δεν έχουμε αυτή τη σχέση με τη βία που βιώσανε οι μεσοπολεμικές κοινωνίες στην επαύριο του πρώτου παγκόσμιου πολέμου. Προσπαθώ να ψηλαφίσω αιτίες. Αν θέλετε, ανακεφαλαιώνοντας, θα έλεγα κουλτούρα βίας, μη εμπεδωμένη δημοκρατική θεσμή, οικονομική κρίση, εξαθλίωση κλπ.
αλλά θα έλεγα ότι τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε σταματήσει να εκπλησόμαστε. Τουλάχιστον εγώ, που έλεγα πώς είναι δυνατόν, μου φαινόταν αδιανόητος ότι θα πάει ο κόσμος ο πόλεμος. Τώρα αρχίζω και το βλέπω να χτυπάει την πόρτα μας. Ο κάθε λαός έχει τις παραδόσεις του. Δεν εκπλήσουμε για ένα λαό περισσότερο από κάποιον άλλο. Δηλαδή είπατε ότι οι Γερμανοί έχουν την πειθαρχία τους, έχουν... Ναι, το Volksgeist λέει, κυρία Βάκη. Αυτά σε γενικές γραμμές. Είναι πολύ παραγωγικό, ήταν μια άλλη περίοδος. Κάτι που δεν είπα στην εισήγησή μου και μου δίνεται την ευκαιρία να το πω. Υπάρχει μια εμπεδωμένη άποψη για τις συνθήκες των Βερσαλιών. Ότι οι συνθήκες των Βερσαλιών έπαιξαν καταληκτικό ρόλο στην κατάρρευση της Δημοκρατίας Βαϊμάρης επειδή ταπείνωσαν τον γερμανικό λαό. Μέσα από τη μελέτη μου διαπίστωσα ότι δεν ήταν μόνο η συνθήκη των Βερσαλιών. Το γερμανικό πολιτικό σύστημα την περίοδο 30-32 ήταν πιο επιθετικό στην πολιτική της λιτότητας από ό,τι ζητούσαν οι πιστωτές. Θα σας πω το εξής παράδειγμα. Ο καγκελάριος Μπρίνιγκ είχε μια μεγάλη ιδέα. Ποια ήταν αυτή η μεγάλη ιδέα? Ήθελε να απελευθερώσει το γερμανικό κράτος από τις πολεμικές αποζημιώσεις. Και έλεγε ότι αν το πετύχω αυτό θα μείνω στην ιστορία. Θεωρούσε λοιπόν ότι αν πάει σε μια πολιτική χαλάρωση της λιτότητας θα έστελνε λανθασμένο μήνυμα στους πιστωτές. Γιατί θα θεωρούσαν οι πιστωτές, έλεγε ο Γκρίνι, ότι η Γερμανία μπορεί να τα βγάλει πέρα. Το 31 ήμασταν στην κρίση ήδη ένα χρόνο. Γάλλοι, Αμερικάνοι, βλέπαν ότι δεν βγαίνει το πράγμα. Και αποφασίσαμε να κάνουν ένα μορατόριο πληρωμών. Τους είπαν λοιπόν, γερμανικό κράτος για ένα χρόνο, μη μας πληρώνεις χρέη. Ο Γκρίνιγκ είπε λοιπόν, παρότι δόθηκε αυτό το μορατόριο, δεν θα χαλαρώσω τη λιτότητα. Γιατί δεν θα χαλαρώσω τη λιτότητα? Γιατί αν χαλαρώσω τη λιτότητα, θα λάβουν το μήνυμα οι πιστωτές ότι μπορεί να λειτουργεί το σύστημα. Έχω σκοπό να φέρω την κοινωνία σε τέτοια κατάσταση, ώστε να φαίνεται προς τα έξω ότι το πράγμα δεν πάει άλλο και με έναν τρόπο να τους προτρέψω να διαγράψουν τις πολεμικές αποζημιώσεις. Αυτή ήταν μια αιμονή του Γκρίνιγκ, η οποία καταγράφεται στη βιβλιογραφία της εποχής και νομίζω λίγο σπάει την κοινότοπη αφήγηση, αν θέλετε, ότι ήταν η ταπείνωση της συνθήκης των Βερσαλιών. Τα μέτρα λιτότητας που επιβλήθηκαν την περίοδο 30-32 ήταν σε μεγάλο βαθμό επιλογή και του γερμανικού πολιτικού προσωπικού και ήταν πέρα και από αυτά που ζητούσαν οι πιστωτές. Φαντάζομαι δεν σας κάλυψα πλήρως, αλλά νομίζω ότι είναι δύσκολο να απαντηθεί στην ολότητά της η ερώτηση που θέσατε. Έδωσα αυτά που κατά τη γνώμη μου συνθέτουν έτσι, μία πρώτη απάντηση. Ευχαριστώ. Σε αυτό το σημείο, αφού δυσκολεύεται ο συγγραφέας, θα απαντήσω εγώ. η αλήθεια είναι ότι απαντήσει τέτοια ερωτήματα, και εγώ έχω την άποψή μου πολύ να με κατήγγειλε στο Πανεπιστήμιο, τέτοιες απαντήσεις δίδονται από αυτά που παρατηρούμε γύρω μας. Δηλαδή, μίλησαν οι διάφοροι μιλητές του πάνελ για τον Μπολσονάριο στη Βραζιλία, τον οποίο ψήφισαν και θα ανοιχτούν οι Βραζιλιάνοι πολίτες 8ης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο για τα επόμενα 4 χρόνια ή 5 χρόνια. Αντίστοιχα, ο Ματέο Σαλβίνη στην Ιταλία συγκυβερνά μαζί με το κίνημα των 5 αστέρων και θα συγκυβερνά για 4-5 χρόνια. Άνθρωποι των οποίων οι απόψεις είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτές του ναζισμού, του Χίτλερ και του φασισμού του Μουσολίνη. Και άλλα παραδείγματα. Ο Όρμπαν έχει εκλεγεί 3 φορές στην Ουγγαρία. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει εκτός από την οικονομική κρίση. Υπάρχει κάτι το οποίο δένει σαν συνεκτικός ιστός αυτές τις απόψεις και φέρνει πάρα πολύ κόσμο στο να ψηφίζει ανθρώπους που έχουν τέτοιες απόψεις και να τους φέρει δημοκρατικά. Τώρα έχει βρεθεί σαν αφορμή και
η μεταναστευτική πολιτική τα τελευταία 6-7 χρόνια. Δεν είναι μόνο η οικονομική κρίση, όλοι αυτοί για τους οποίους μιλήσαμε μαζί με τον Τραμπ στην Αμερική, σημαία των απόψεών τους, κάτω από την οποία σημαία σωρεύουν τεράστιες μάζες ανθρώπων που τους ψηφίζουν, κάνουν την αντίσταση απέναντι στους μετανάστες, τους οποίους πολιτικά θεωρούν ως το ένα χειρότερο ή μοναδικό κακό για τις κοινωνίες και βρίσκουν εύκολες απόψεις. Φυσικά, ναι, ακριβώς. Φυσικά αυτό δεν απαντά ούτε αυτό, ούτε εγώ θα μπορούσα να απαντήσω που δεν απάντησε ο κ. Χρυσόπουλος στην ερώτηση του Αλέξη του Αυλονίδη, αλλά είναι κάτι που βλέπουμε ότι υπάρχει γύρω μας. Έχει ζητήσει να κάνει ερώτηση να τοποθετηθεί ο Γιάννης Βραδής, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου για αρκετά για τρεις τριετίες και ακολουθεί και ο συνάδελφος Σπύρος Σαββανίδης. Αν και καλύφθηκαν πολύ, μου δημιουργήθηκε, κ. Χρυσόπουλε, μία απορία και έχω και ένα ερώτημα. Ξεκινήσω από το ερώτημα. Η θέσμιση οποιασδήποτε κοινωνίας, είτε σε συνταγματικό επίπεδο ή σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο, είναι συνάντηση των κοινωνικών συσχετισμών και η κυριαρχούσα κοινωνική δύναμη, χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, τάξη αν θέλουμε με νεότερη ορολογία, θεσμίζει ανάλογα την κοινωνία. Στο βιβλίο σας, δεν το έχω διαβάσει, υποθέτω, μου κέρδισε το ενδιαφέρον και θα το διαβάσω, υποθέτω ότι παρακολουθείτε την εξέλιξη της δημοκρατίας της Βαϊμάρης σε αντιπαραβολή με την θέσμιση του Συντάγματος της Βαϊμάρης. Το ερώτημά μου, υπήρχαν στο Σύνταγμα της Βαϊμάρης θεσμικά αντίβαρα τέτοια τα οποία θα μπορούσαν να αποτρέψουν και την παραδείγματι την αυθαίρετη άσκηση της εξουσίας του Προέδρου της Δημοκρατίας δεδομένων των συγκεκριμένων κοινωνικο-πολιτικο-οικονομικών συνθήκων. Αυτή είναι η απορία και η ερώτηση. Και η απορία που μου δημιουργήθηκε, επειδή στη συζήτηση αναπτύχθηκε εύλογα ίσως και το θέμα των υπαρχουσών ημί αναλογιών στην τρέχουσα ελληνική πολιτική πραγματικότητα, θα έλεγα αντίβαρα στο Σύνταγμα το δικό μας υπάρχουν. Επί παραδείγματι, θεσμικά αντίβαρα εδώ, επί παραδείγματι, στο ζήτημα που εύστοχα τέθηκε της νομοθέτησης με πράξεις, της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, που το κατεπήγον πολλές φορές, αν όχι στις περισσότερες, ετίθετο κατεπίφαση, δεν υπήρχε κατεπήγον, υπάρχει το θεσμικό αντίβαρο του ελέγχου της πράξεως όταν η πράξη θα έλθει, ερχόταν, όφιλε να έλθει στη Βουλή προς κύρωση. Όταν λοιπόν έχουμε ένα κοινοβούλιο στο οποίο όλοι οι βουλευτές ψηφίσουν ναι ή εν πάση περιπτώσει την επιταγή του κλειστού κύκλου που περιβάλλει τον Πρωθυπουργό στην, να πω, να μην πω την, τον εκφυλισμό, την μετατροπή του πολιτεύματος σε αμυγός πρωθυπουργοκεντρικό. Αυτό το θεσμικό αντίβαρο αυτόματα αναιρείται. Αυτή η ανέρεση, παρότι υπάρχει η δυνατότητα σε όσους εκ των πολιτών θέλουν να σκέπτονται τι δημιουργεί, τι πεποίθηση δημιουργεί στον απλό πολίτη ως προς την λειτουργία ενός εκάστοτων βουλευτών και του κοινοβουλίου γενικότερα. Και ποιες είναι οι επιπτώσεις οι οποίες μπορούν να επέλθουν από αυτή την κατάσταση. Αναφέρεστε, για να σας ερμηνεύσω σωστά και να σας απαντήσω, στο φαινόμενο της κομματικής πειθαρχίας. Σαφέστατα. Σαφέστατα. Και στην λειτουργία του κοινοβουλίου κατά τον τρόπο. Στο δεύτερο σκέλος. Οκ. Εντάξει, θα απαντήσω εγώ. Λοιπόν, από το 30 μέχρι το 32 υπήρχαν διέξοδοι για τη Βαϊμάρη. Τα θεσμικά μέσα ήταν δύο. Σας ανέφερα στην εισήγησή μου ότι έγινε μια συμφωνία μεταξύ του Μπρίνου και του S5. Γιατί υπήρχε μια κυβέρνηση μειοψηφίας
που δεν μπορούσε να περάσει, να εφαρμόσει τα μέτρα λιτότητας, αν δεν είχε και τη συνένεση ή την ανοχή μιας μερίδας αντιπολίτευσης. Ποια ήταν τα θεσμικά μέσα που είχε η αντιπολίτευση για να μπλοκάρει την εφαρμογή πράξεων νομοθετικού περιεχομένου? Ήτανε δύο. Το μεν πρώτο ήταν ότι το άρθρο 48 προέβλεπε στην παράγραφο 3 ότι τα μέτρα που ελήφθησαν, τα έκτακτα μέτρα που ελήφθησαν από τον πρόεδρο του ΡΑΙ μπορούσαν, μάλλον έπρεπε να ακυρωθούν εάν λαμβανόταν τέτοια απόφαση από το Γερμανικό Κοινοβούλιο. Δηλαδή, το δικό μας 44 λέει κύρωση από τη Βουλή μέσα σε 2 μήνες. Το Σύνταγμα της Βαϊμάρης έλεγε η Βουλή μπορεί να ζητήσει την ακύρωση των μέτρων και αν ληφθεί τέτοια απόφαση από την πλειοψηφία, ο πρόεδρος οφείλει να τα αποσύρει. Αυτό ήταν το ένα. Το δεύτερο ήταν πρόταση δυσπιστίας. Δηλαδή, εφόσον η κυβέρνηση Greening ήταν η κυβέρνηση μειοψηφίας, μπορούσε η Βουλή να την εξωθήσει σε παρέτηση. Τι συμπεριλάμβανε λοιπόν η συμφωνία που έκανε ο Greening με το S5D το φθινόπωρο του 1930 και κατά τη γνώμη μου ήταν μοιραία για την πορεία της Δημοκρατίας Βαϊμάρης? Το S5D συμφώνησε ότι δεν θα συνέπρατε με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης πρώτον στο αίτημα ανάκλησης των έκτακτων μέτρων, δηλαδή τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης θα ψήφιζαν ανάκληση των έκτακτων μέτρων, το S5D δεν θα ψήφιζε, γιατί αν ψήφιζε θα μπλόκαρε τη διαδικασία, και αφετέρου δεν θα συνέπρατε με την υπόλοιπη αντιπολίτευση στην κατάθεση προτάσεων δυσπιστίας. Αυτά ήταν τα δύο μέσα, αν θέλετε, κοινοβουλευτικού ελέγχου, τα οποία προέβλεπε το Σύνταγμα της Βαϊμάρης ως ανάχωμα σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 48. Κύριε Πρόεδρε, μου δίνετε άλλα 2 λεπτά. Βεβαίως, αλλά θα σας βοηθήσω με την κλειψίδα. Σιγά-σιγά, όχι να ολοκληρωθείτε. Λοιπόν, ο Μπουφές υπάρχει ακόμα, μην φύγετε. Λοιπόν, πολύ σύντομα. Έγινε μια μεγάλη συζήτηση στη συντακτική συνέλευση της Βαϊμάρης για το αν πρέπει να θεσμοθετηθεί ένα όργανο απέναντι από το Κοινοβούλιο. Και υπήρχε η φοβία, μην πάμε σε μία παντοδυναμία του Κοινοβουλίου. Τότε σε αυτό το προβληματισμό καταλυτική ήταν η παρέμβαση του γνωστού κοινωνιολόγου Max Weber. Ο Max Weber είπε στη συντακτική συνέλευση ότι προκειμένου να αποφύγουμε την παντοδυναμία του Κοινοβουλίου θέλουμε έναν δεύτερο θεσμό ισχυρό, και για να είναι ισχυρός πρέπει να είναι δημοκρατικά νομιμοποιημένος, ο οποίος να μπορέσει να λειτουργήσει ως αντίβαρο. Τώρα, δεν ήθελα να το κάνω, δηλαδή ο κύριος Ρούσινος και η κυρία Βάκη μπήκανε σε μια συζήτηση περί της πολιτικής επικαιρότητας. Εγώ μέχρι τώρα το απέφευγα, μπαίνω στον πειρασμό να πω μόνο μισή κουβέντα για τη σταρματική αναθεώρηση και για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα πράγμα που μας έδειξε η Βαϊμάρη είναι ότι το μείγμα απλής αναλογικής και άμεσα εκλεγμένου Προέδρου της Δημοκρατίας είναι εκπληκτικό. Γιατί? Γιατί με την απλή αναλογική έχεις μια αποδυναμωμένη κυβέρνηση, που από μόνη της δεν είναι κακό πράγμα να έχεις αποδυναμωμένη κυβέρνηση και να... να έχεις κυβέρνηση συμμαχιών και το βασικό είναι να υπονομεύεις την απόλυτη εξουσία του Πρωθυπουργού, δηλαδή να αποδιαθρώνεις το πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα. Απλή αναλογική ή, εν πάση περιπτώσει, ένα πιο αναλογικό σύστημα, κανείς δεν διαφωνεί. Όταν όμως παίρνεις ισχύ, μειώνεις την ισχύ ενός φορέα της εκτελεστικής εξουσίας της κυβέρνησης και δίνεις πολιτική και θεσμική ισχύ στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εκεί νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Και εκεί ήταν χρήσιμη η θεωρία του Σμιτ και φοβάμαι να ξαναβρούμε μπροστά μας αυτά. Βρήκε πάτημα ο Σμιτ και είπε κατακαιρματισμό του πολιτικού συστήματος, κατακαιρματισμό της κοινωνίας, θέλουμε την ενότητα του γερμανικού λαού, να βάλουμε στην άκρη αυτούς που διχάζουν και να φέρουμε στο προσκήνιο αυτόν που ενώνει. Ποιος ενώνει? Αυτός που για να πάρει αποφάσεις δεν διαβουλεύεται με κανένα, γιατί είναι μονοπρόσωπο όργανο. Και δεύτερον, αυτός που δεν ελέγχεται πολιτικά από τη Βουλή. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ελέγχεται μόνο ποινικά, δεν ελέγχεται πολιτικά. Άρα
Άρα λοιπόν, αποδυνάμωση της κυβέρνησης, αποδυνάμωση του κοινοβουλίου και μια συγκέντρωση ισχύως στα χέρια ενός μονοπρόσωπου οργάνου. Χωρίς λοιπόν να θέλω να πολιτικολογήσω, θα έλεγα ότι δεν μου φαίνεται η ευφιέστερη αυτή η αναθεωρητική πρόταση του ΣΕΒΙΤΟ. Την οποία ο συγγραφέας έχει αρθρογραφήσει ήδη και από ό,τι ακούω στο πάλι συμφωνεί με την άποψη αυτή, το μαθαίνετε πρώτη και η κυρία Βάκη. Μετά την ανάγνωση του βιβλίου επίσης. Και επίσης είναι και επικίνδυνο σε περίοδους οικονομικών κρίσεων αυτό, διότι μπορεί να γίνει το πρόσχημα κυβερνήσεων ελληνικής ενότητας, αραγών, όπου να επιβάλλουν απαξιώνοντας το κοινοβούλιο προγράμματα σωτηρίας εντός εισαγωγικών και να παίζει το ρόλο του αντίβαρου ο πρόεδρος, ένας παντοδύναμος πανίσχυρος πρόεδρος. Και εμένα, λέω την αμαρτία μου, με φοβίζει. Ευτυχώς δεν είμαι στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης. Έχει. Νομίζω όμως πρέπει να συζητήσουμε για αυτό. Ναι, έχω ψήφι. Ερώτηση. Και το πολύ. Ο συνάδελφος ο Σπύρος Σαμανής ήθελε να κάνει ερώτηση. Να μιλήσω κι εγώ. Αν έχουμε δημοκρατία. Να μην υπερβούμε τον χρόνο του συγγραφέα. Να το πω κι εγώ τώρα, εντάξει, όπως κάνουμε εμείς παλιά και στην κομματική αυτή διαδικασία, 22 και 47, έτσι. Αλλά η δημοκρατία με προκαλεί και πρέπει κάποιος να την υπερασπιστεί μέσα, για τούτε λίγο τε πολύ. Εγώ άρχισα, είμαι μπερδεμένος απόλυτα με την έννοια της δημοκρατίας. Αν όλα είναι δημοκρατία, τότε πρέπει να ψάξουμε και να φτάσουμε στο Βλυστέμιο την εποχή εκείνη που επανέφερε την δημοκρατία και δημιούργησε 10 φυλές, κάθε φυλή εξέλεγε 300, άρα 3.000 και μετά μαζευόταν για να επεξεργαστούν τα θέματα προς συζήτηση και μετά καλούσαμε και το λαό να αποφασίσει. Εγώ αυτό μονάχα μπορώ να αντιληφθώ σαν δημοκρατία, όλα τα άλλα τα θεωρώ καθαρά ολιγαρχικά. Ολιγαρχικές εκφράσεις ή λόγια που παίζουν με τη δημοκρατία, θα αποτέλεσμα και σήμερα στην Ελλάδα να λέμε ότι έχουμε δημοκρατία, ενώ η δημοκρατία έχει κατάληθει και ο κυρίαρχος νόμος, όπως έλεγε και ο καθηγητής Μωμάνης στο Σύνταγμα, που είναι η επιβολή της άρχουσας κυρίαρχης τάξης στους λοιπούς, και αυτό το Σύνταγμα το έχουμε κάνει ένα κουρέλι και είναι ντροπή να μην το λέμε εδώ πέρα και να καθόμαστε να παίζουμε πραγματικά χωρίς να συνειδητοποιούμε τη μαύρη μοίρα των μνημονίων τα οποία ζούμε και τα κλαίμε και τα κλαψουρίζουμε και τα ανεβάζουμε και τα κατεβάζουμε και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, και πρέπει να αποδεχτούμε τη μοίρα μας. Αν διδασκόμαστε από τη Βαϊμάρη Δημοκρατία, τότε είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε σε μια απικία της δημοκρατίας της Βαϊμάρης της Γερμανίας δηλαδή, και οι αστικές τάξεις, εδώ θα συμφωνήσω με το κύριο Ρούσινο σε αυτό το πράγμα εκεί πέρα, έχω και κοινά σημεία με τον κύριο Ρούσινο, έτσι, λοιπόν, για να καταλάβουμε ότι αυτές οι δημοκρατίες είτε Βαϊμάρης, είτε Ευρωπαϊκής σήμερα Δημοκρατίας, είτε Ελληνικής Δημοκρατίας, δεν είναι δημοκρατίες. Και εδώ λοιπόν έρχομαι στην αναφορά ότι η δημοκρατία είναι ανοιχτή πολιτική θεσμή. Εδώ πέρα δεν έχουμε ανοιχτούς πολιτικούς θεσμούς. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι σήμερα δεν ζούμε σε ανοιχτούς πολιτικούς θεσμούς. Άρα δεν έχουμε δημοκρατία. Αν είχαμε δημοκρατία, θα αποφάσιζε ο Δήμος, ο λαός, όπως την εποχή του Κλεισθένη. Έτσι, δεν αποφασίζουν. Και να μην αφήνουμε. Στην εποχή του και να μην αφήνουμε υπονοούμενο περί ευθύνης του λαού. Εδώ οργίζομαι όταν το ακούω, έστω εμέσως και οπωσδήποτε άλλο να εννοηθεί. Δεν αποφασίζει ούτε την εποχή της δημοκρατίας της Βαϊμάρης ο λαός, ούτε σήμερα αποφασίζει ο λαός. Τα δε κόμματα είναι καθαρά ολιγαρχικά και δεν έχουν καμία σοκαλαπτική δημοκρατία. Το δε πολιτικό μας σύστημα έχει ολοκληρώσει απόλυτα τον κύκλο του, είναι υποταγμένο στην γερμανική αστική τάξη. Και εδώ έχουμε άλλη μία διαφορά, ότι εμείς η γερμανική αστική τάξη, αυτή που σογκλώδανε με όλες τις άλλες και έτσι παρήγαγαν τους πρώτους και δεύτερους πολέμους και παγκοσμίους και όλα τα πάντα, που θα μας οδηγήσουν σήμερα, ή είναι ενοποιημένες πλέον
αυτές οι αστικές τάξεις ή υποταγμένες στη γερμανική αστική τάξη. Η μοίρα η δική μας, από πλέον, τι είναι. Ούτε λίγο ούτε πολύ, διαισθάνομαι ότι εδώ μέσα δεν έχουμε άλλη μοίρα, δεν έχουμε άλλο δρόμο, άρα γιατί καθόμαστε να κοροϊδευόμαστε και να λέμε για την δημοκρατία, εφόσον την καταλύουμε καθημερινά, μέρα και νύχτα σε αυτή τη χώρα. Εδώ λοιπόν, πρέπει πραγματικά να αναρωτηθούμε αν εμείς η λιτότητα ή η σοσιαλδημοκρατία ή τα οτιδήποτε άλλο, να αναρωτηθούμε όμως για τη λιτότητα. Τι είναι η λιτότητα? Η κατάργηση της δημοκρατίας. 22% λιτότητα έχουμε σήμερα. Όταν, επειδή πολλές κουβέντες γίνονται για τους άλλους Ευρωπαίους, όλοι οι άλλοι κάτω από το 9 της λιτότητας. Λοιπόν, τι διδασκόμαστε σήμερα εμείς? Ότι καταργήθηκε η δημοκρατία στην Ελλάδα, δεν έχουμε μέλλον, δεν έχουμε μοίρα. Αυτό ουσιαστικά. Άρα, αν θα διαβάσω το βιβλίο σας, έτσι, θα μου δώσει κάποια προοπτική ή κάναμε μια συνταγματική εργασία. Μας. Στη συνταγματική εργασία δεν έχουμε από τίποτα. Στην κατάρριση της δημοκρατίας όμως και στην αποδόμηση των πάντων, των θεσμών και δυστυχώς στο σύνολο της Ευρώπης, ορίστε. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Και συνεννούμε και εμείς και φωνάζουμε και εμείς για το κίνδυνο. Η κατάρρευση της δημοκρατίας, κοιμόμαστε όρθιοι σε τελική ανάλυση, δεν υπάρχει αφύπνιση, δεν υπάρχει καμία αφύπνιση και τελειώνουμε. Έχουν καταληθεί οι θεσμοί, έχουμε κλειστούς θεσμούς, δεν είναι δημοκρατία αυτό το πράγμα. Και όπως διδάσκουν δύο άλλοι καθηγητές που γράψε ένα πολύ ωραίο βιβλίο, σας το συνιστώ σε όλους ανεπιφύλακτα. Το συνιστώ σε όλους ανεπιφύλακτα, γιατί αποτυχάνουν τα έθνη. Διαβάστε το, κυρία Βάκη, επειδή κάνετε είστε στην ειδικότητά σας και να, πραγματικά θα πρέπει να καθόμαστε και να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Έτσι, οι ανοιχτοί πολιτικοί θεσμοί δημιουργούν δημοκρατία. Οι κλειστοί πολιτικοί θεσμοί ορίστε δημιουργούν. Άρα η ευθύνη η πολιτική σήμερα του καθενός μας, όποιο ρόλο και αν παίζουμε, ό,τι και αν είμαστε, έτσι, θα πρέπει να αναλυθεί. Ευχαριστώ. Ο συγγραφέας θα απαντήσει. Καλά. Μία πρώτη απάντηση, έτσι, ήθελα να σας δώσω θεσμικά πριν τελειώσει η εκδήλωση και νομίζω μετά μπορούμε να τα πούμε πιο αναλυτικά στο κρασί μας. Έχω μία μεθοδολογική ένσταση σε αυτό που είπα. Έχω μία μεθοδολογική ένσταση σε αυτό που είπατε. Αν κατάλαβα καλά, επιστρατεύσατε δύο επιχειρήματα τα οποία νομίζω δεν δένουν μεταξύ τους. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Είπατε από τη μία ότι η καθαρή ανώθητη δημοκρατία είναι του πλησταίνη. Δηλαδή, με έναν τρόπο αναγνωρίζεται ως πραγματική δημοκρατία την άμεση δημοκρατία, τους άμεσα δημοκρατικούς θεσμούς. Ωραία, να συμφωνήσουμε σε αυτό. Άρα δεν δέχεστε ως δημοκρατία τους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς. Έτσι κατάλαβα, τους ορισμού. Και μετά σε έναν δεύτερο, το δεύτερο επιχείρημά σας, είναι ότι οι αντιπροσωπευτικοί θεσμοί στη Βαϊμάρη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα δεν λειτουργούν σωστά. Μα εφόσον τους απορρίπτετε εξ ορισμού τους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς, γιατί διαμαρτύρεστε ότι δεν λειτουργούν σωστά? Εφόσον η θεωρητική σας θέση είναι ότι δεν τους χρειαζόμαστε τους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς, γιατί δεν υπάρχει πραγματική δημοκρατία με αντιπροσωπευτικούς θεσμούς, πραγματική δημοκρατία είναι η άμεση δημοκρατία, μετά πώς έρχεστε και λέτε ότι θα ήθελα άλλη λειτουργία των αντιπροσωπευτικών θεσμών, εφόσον απριόρι τους έχετε απαξιώσει? Η απάντηση λοιπόν που θα σας έδινα είναι η εξής. Εγώ είμαι με τους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς. Και αν θέλετε και το μείγμα τους και με αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς, αλλά η βάση να είναι αντιπροσωπευτικοί θεσμοί. Μίλησα για μία και στην Ελλάδα της κρίσης και στη Βαϊμάρη, μίλησα για μία διάκριση μεταξύ του δέοντος, δηλαδή του τι προβλέπεται στα συντάγματα και του είναι, του πώς οι συνταγματικοί κανόνες εφαρμόζονται. Και είπα ότι και στις δύο περιπτώσεις, αυτό το ανοιχτό για το οποίο μιλήσατε και με το οποίο συμφωνώ, ότι το αυτό το ανοιχτό που προβλέπεται από τα συντάγματα, δηλαδή ο κοινοβουλευτισμός είναι το πολίτευμα
του διαλόγου, το ανοιχτό πολίτευμα, αυτό σε συνθήκες κρίσης έκλεισε. Στη Βαϊμάρη πήγανε περίπατο το κοινοβούλιο, τα κόμματα, η θεσμοί αντιπροσωπευτική και αυτό έφερε ασφυξία στις κοινωνίες και κάτι αντίστοιχο συνέβη σε θεσμικό και πολιτικό επίπεδο και στα χρόνια της κρίσης. Αλλά αν μου επιτρέπετε, αυτή δεν ήταν εφαρμογή των θεσμών, δεν ήταν εφαρμογή αυτών που προβλέπει το Σύνταγμα. Ήταν καταστρατήγηση των θεσμών. Αυτά. Ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό θα κάνω. Έχει ο συνάδελφος ο Γιώργος Αγιώτητος και ο Γαβρίλης ο Γιώργος Αγιώτητος έχει μια ερώτηση. Μετά από την ερώτηση του κ. Αγιώτητου και την απάντηση του συγγραφέα, θα διακόψουμε για 10 λεπτά και θα συνεχίσουμε με το συγγραφέα. Ο Γιώργος Αγιώτητος έχει το λόγο. Από την πληροφόρηση που έχω καταφεύγοντας στα περιεχόμενα του πολύ ενδιαφέροντος βιβλίου σας, αλλά και από τις γενικές γνώσεις που έχω πάνω στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, έχω καταλήξει στο εξής, έτσι, θα έλεγα πρόχειρο συμπέρασμα, ότι κάθε κυβέρνηση και οι πολιτικές εξελίξεις στη Βαϊμάρη ήταν εντελώς αποκολλημένες από την κοινωνική πραγματικότητα. Δηλαδή, την ίδια στιγμή που γινόταν όλες αυτές οι πολιτικές δημόσεις έντονες σε υψηλό επίπεδο όσον αφορά την ομή της εκτελεστικής εξουσίας. Την ίδια στιγμή, στην κοινωνία της Βαϊμάρης, παραβέμπω σε ένα αγαπημένο μου βιβλίο και τώρα ανθρωπάκο του Hans Falanda, γίνονταν ένας, κυριολεκτικά ένας χαμός, οι επέλαβναν οι πρόδρομοι των SD, τα κινήματα της πειραρίας. Εδώ έχετε στο εξώφυλλό σας πολύ σωστά, και είναι και ο λόγος φυσικά που θα το αγοράσω, έχετε έναν φοιτητή Γερμανό, Νεουλί Μαντσούρ, είναι μια τελετουργική διαδικασία που έκαναν για να επιδείξουν τη βαρβαρότητά τους. Φυσικά, προφανώς είναι μέλος του των SD και τα λοιπά, έτσι. Όλες αυτές οι διαδικασίες, πώς είναι δυνατόν, δηλαδή, οι διαδικασίες αυτές της νομής της εκτελεστικής εξουσίας να μην έλαβαν υπόψη τους, να μην είδαν τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούσαν αυτοί οι άνθρωποι που οδήγησαν στην ολική καταστροφή την ανθρωπότητα, τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιήσω έναν όρο του Eric Fromm, σε επίπεδο κοινωνικής ψυχολογίας, του ριζοσπαστικού οπορτουνισμού που χρησιμοποιούσαν, ψευδόμενοι, παρασύροντας τον γερμανικό λαό σε όλους αυτούς τους μηχανισμούς απόδρασης που βρίσκει ο κάθε άνθρωπος ο οποίος βιώνει τέτοιας έντασης οικονομική κρίση, πώς είναι δυνατόν να μην μπορούσαν να έχουν την ευθυκρισία να καταλάβουν τι συμβαίνει στην κοινωνία και απλώς να ασχολούνται με τις πολιτικές δημόσεις. Αυτό. Ευχαριστώ. Όπως και στην πρώτη ερώτηση, έτσι και στην τελευταία, έχω την εντύπωση ότι δεν έχω πρόβλημα. Δεν είναι στο γνωσιακό σας πεδίο. Το μόνο. Επιστημονικό, συγγνώμη, στο επιστημονικό. Το μόνο που θα μπορούσα να σας πω. Νομίζω ότι η ερώτησή σας κάπως προϋποθέτει ως παραδοχή ότι όλοι ήθελαν να υπερασπιστούν τη Βαϊμάρη. Δηλαδή, με ρωτάτε, δεν βλέπανε την επέλαση της αντιδημοκρατίας. Κάποιοι μπορεί να είχαν πεδίο κιόλας την επέλαση της αντιδημοκρατίας. Δεν ήτανε. Να πούμε το εξής. Όπως είπαμε, από το 1871 μέχρι το 1918 στη Γερμανία υπήρχε συνταγματική μοναρχία. Ήτανε παρούσες και ζωντανές οι δυνάμεις εκείνες, οι οποίες έβλεπαν στο πρόσωπο του Προέδρου του Ράιχ μία δυναμική παλινόρθωσης ενός καθεστώτος, το οποίο θα έβαζε στο πλάι τη Βουλή και τα πολιτικά κόμματα και σιγά σιγά θα εγκαθίδριε και πάλι μία αυτονόμηση της εκτελεστικής εξουσίας, όπως ο Κάιζερ την είχε την περίοδο από το 1971 μέχρι το 1918. Έτσι επεδίωκαν λοιπόν δυνάμεις μέσα στις οποίες ήταν και ο Σμιθ και ήταν και το οικονομικό μερίδες και του οικονομικού και του πολιτικού κατεστημένου της Γερμανίας. Αν θέλετε έτσι να πω μια φράση που έγινε λίγο του σειρμού και στα δικά μας τα τελευταία χρόνια, ήταν την κρίση ως ευκαιρία. Δηλαδή, μια οικονομική κρίση ως ευκαιρία προκειμένου
να ξεμπερδεύουμε με τους συνταγματικούς θεσμούς. Ήταν μια κίνηση η οποία ήταν μειοψηφική και στο κοινωνικό και στο πολιτικό επίπεδο, η οποία όμως κατά τη διάρκεια των χρόνων της κρίσης συνεχώς γιγαντωνόταν. Δεν ξέρω να σας απαντώ ακριβώς, απλά νομίζω ότι οι αντιδημοκρατικές δυνάμεις πήραν υλικό από την οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα, ούτως ώστε να ξεμπερδέψουν στο επίπεδο της πολιτικής και των θεσμών με εκείνες τις κοινοβουλευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις, απέναντι στις οποίες διάκειτο εχθρικά ήδη από το 1919. Ευχαριστώ. Να ενημερώσουμε όλους ότι υπάρχουν αντίτυπα του βιβλίου του Αλέξανδρου Κεσόπουλου από τους συνεργάτες του εκδοτικού οίκου Ευρασία στην Έξοδο για όποιον θέλει να το προμηθευτεί και υπάρχει και μουφές στην Έξοδο. Ευχαριστούμε όλες και όλους που μείνατε μέχρι αυτή την προχωρημένη ώρα και ιδίως όσους συμμετείχαν αλλά και όλες και όλους εσάς. Thank you.